Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι συμμετέχοντες, καλωσορίσατε στην τρίτη διαδικτυακή συνέντευξη της scienceweb.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μπερδελέτο, επιτυχημένο επαγγελματία αθλητικό διαιτολόγο από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο οποίος θα μας πει τη γνώμη του για το χώρο και το επάγγελμα στην Ελλάδα, τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας του, την άποψή του και για τη διαχείριση των αθλητών, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, την αποτίμηση των υπηρεσιών του, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τη φιλοσοφία του. Εσείς από την άνοιξη του σπιτιού σας θα έχετε την ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψεις μαζί του. Μια καλησπέρα από τον κύριο Μπερδελέτο και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και στον κύριο Γαλάνη, στο Διευθυντή του Οργανισμού Science Technologies. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, το κάνω πρώτη φορά, συνέντευξη έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τα συγχαρητήριά μου προκαταβολικά στον κύριο Γαλάνη και στην εταιρεία σας που διοργανώνει τέτοιου είδους διεργασίες και συντονίζει τέτοιες συνεντεύξεις και τέτοιες ουσιαστικά εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον χώρο της επιστήμης και διατροφής. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ώρα για μένα προσωπικά. Πολύ χαρά βρίσκομαι κοντά σας. Πολύ ωραία. Κύριε Γαλάνη, έχετε το λόγο. Από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να καλησπερίσω όλους τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνέντευξη επαγγελματία. Κάτι το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις με έναν επιτυχημένο επαγγελματία του χώρου, τον κύριο Δημήτρη Μπερτζελέτο. Αγαπητέ Δημήτρη, καλώς όρισες, καλώς σε δεχτήκαμε στην παρέα μας, στην επιστημονική μας παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ που θα συμμετέχεις με τις απόψεις και τις γνώσεις σου σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είμαι σίγουρος ότι αρκετοί επαγγελματίες συνάδελφοί σου θα θέλουν να σε ρωτήσουν αρκετά πράγματα μέχρι το, μετά το πέρας της ομιλίας. Λίγα λόγια για τον αγαπητό Δημήτρη. Εγώ δεν θα μιλήσω για την επιστημονική του ιδιότητα. Νομίζω ότι τον ξέρετε όλοι και τον ξέρετε όλοι πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ θα μιλήσω για τον άνθρωπο, για το ήθος του αγαπητού Δημήτρη, όπου γνωρίζοντάς τον πριν από μερικά χρόνια, είχα την ευκαιρία να δεχτώ και τη φιλοξενία του σαν Πελοποννήσιος κατά τη διάρκεια της διαδρομής μου για τη Σπάρτη, όντας Σπαρτιάτης εγώ, αλλά και να ανταλλάξουμε δημιουργικές απόψεις πάνω στο χώρο που επαγγέλλεται εκείνος και που γυρολογώ εγώ και να έχουμε έτσι μια πολύ ζεστή και ανθρώπινη επικοινωνία. Δημήτρη, λοιπόν, καλώς όρισες και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την τοποθέτησή σου στην πολύ σημαντική κατ' εμάς και θέλω να πιστεύω και κατ' όλους τους συμμετέχοντες διαδικτυακή συνέντευξη του επαγγελματία σήμερα. Πριν όμως να δώσω το λόγο στην συντονίστρια την κυρία Νίκητα Σίκα για να δώσει και εκείνη το λόγο στον κύριο Δημήτρη Μπερτζελέτο, θα ήθελα να αναφερθώ στο τι είναι η συνέντευξη του επαγγελματία. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι στις 5 θεματικές μας ενότητες στο scienceweb.gr, είτε ποδόσφαιρο λέγεται αυτό, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είτε fitness, είτε διατροφή, αθυσασκόπημα, την τελευταία θεματική ενότητα, τη διατροφή, αυτή που αφορά περισσότερο εσάς, είτε κλινική, είτε αθλητική διατροφή, θα θέλαμε να καλέσουμε, θα καλούμε από καιρού εις καιρών, ανθρώπους επαγγελματίες, επαΐοντες του χώρου, ανθρώπους που έχουν δώσει μια πολύ σημαντική διαδρομή στο δικό τους επαγγελματικό μετερίζει, από το δικό τους επαγγελματικό μετερίζει για να σας μεταφέρουν λίγο τις απόψεις και τις σκέψεις τους. Έτσι λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα τον αγαπητό Δημήτρη. Το ίδιο θα κάνουμε, έχουμε κάνει ήδη στο fitness και στο μπάσκετ, μένει του ποδοσφαίρου σε μια εβδομάδα από τώρα και του βόλεϊ στα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε 2-3 ακόμα θέματα. Έχοντας 810 ή 812 συνδρομητές, αυτό με ενημερώνει το τμήμα πολιτών, 4.500 μέλη, εγγεγραμμένα μέλη μέσα στο scienceweb.gr, έχουμε τελειώσει 2 χρόνια διαδρομής συνδρομητικού site, ενημερωτικού site, αλλά και διαδικτυακών σεμιναρίων. Κάνοντας το 31ο ή 40ο, αν θυμούμε καλώς τώρα, προχωράμε για την επόμενη διετία μας με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα συγκεντρώσουμε επιστήμονες του χώρου
οι οποίοι θα κάνουν στρογγυλές τράπεζες, και αυτό θα είναι για τα μέλη μας, για τους συνδρομητές μας, επίσης και αυτό θα είναι εντελώς δωρεάν. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να ενημερώσω είναι ότι σας παρακαλώ πολύ, όσοι δεν έχετε κάνει like στο δικό μας το Facebook, Science Technologies, Επιστημονικές Τεχνολογίες, κάντε το, γιατί ανάλογα με το προηγούμενο καλοκαίρι τον Αύγουστο κρύβουμε μια ωραία έκπληξη, μια θερινή, μια διακοπική έκπληξη για το μήνα Αύγουστο, και θα την ξεκινήσουμε ως ο νούπος τις επόμενες μέρες. Μην παραλείψετε λοιπόν να κάνετε like. Και ένα τελευταίο πράγμα όσον αφορά τα άτομα τα οποία μας παρακολουθούν για πρώτη φορά, παρακαλώ πολύ να κάνετε το τεχνικό σας έλεγχο έγκυος. Έχουμε περίπου 16 άτομα τα οποία περιμένουν να μπουν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν εγκαίρως το τεχνικό τους έλεγχο, και δύο τεχνικοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βάλουν 16 άτομα ακόμα. Αγαπητέ Δημήτρη, έχοντας και τις ευχές της επιστημονικοτεχνικής μας επιτροπής που αποτίζεται από 32 άτομα, σε παραδίδω στη Νίκη την Τασίκα για να ξεκινήσεις τη δικιά σου ομιλία. Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καλαμνή. Κύριε Μπερτζολέτο, επειδή η πρώτη ερώτηση αφορά ακριβώς κάποιες πληροφορίες για εσάς, νομίζω ότι εσείς είστε ο μοναδικός για να μας δώσετε τις μοναδικές πληροφορίες. Κάποιες πληροφορίες για μένα. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι επαγγελματίας διαιτολόγος από το 2002. Οι σπουδές μου ήταν στο Καλοκόπιο Πανεπιστήμιο, βασικές σπουδές. Οι μεταπτυχιακές σπουδές γίνανε στην Σχολή Δημόσιας Υγείας. Επίσης σπουδές σε σχέση με σεμινάρια προαγωγής υγείας. Έχω σπουδές και παρακολουθώ προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, θεωρώντας ότι, και αναφέρομαι στα προγράμματα που σχετίζονται με το πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος εκπαιδευτής, σχετίζεται κατά την ταπεινή μου άποψη και την προσωπική μου άποψη, αλλά και την άποψη από αυτό που προκύπτει από την επιστημονική κοινότητα, ότι ένας αθλητικός διαιτολόγος πρέπει να έχει δεξιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας στην κοινότητα. Επομένως, τον τελευταίο καιρό έχω δώσει την προσοχή μου πάρα πολύ στο πώς πρέπει να επικοινωνούμε με την κοινότητα. Και όσον αφορά το κομμάτι της αθλητικής διατροφής, έχει να κάνει με την παρακολούθηση είτε σεμιναρίων, είτε συμποσίων αθλητικής διατροφής, είτε που γίνονται στη χώρα μας, είτε που γίνονται στο εξωτερικό. Δεν σας άκουσα. Πείτε μας πώς ξεκινήσατε και πώς βρεθήκατε στον χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, είμαι ατυχερός. Γιατί είμαι ατυχερός? Είμαι ατυχερός γιατί ο Αστέρας ως ομάδα με την σημερινή της μορφή, ο Αστέρας Τρίπολης, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2003. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα ένας νεόκοπος διαιτολόγος. Είχα ξεκινήσει μόλις την εργασία μου, και επειδή υπάρχουν τοπικά χαρακτηριστικά, σκεφτείτε ότι σε μια πόλη σαν την Τρίπολη, το να είχε διαιτολόγος το 2003 ήταν μάλλον μια μεγάλη τύχη για μένα, γιατί γνωρίζοντας ανθρώπους στον χώρο του αθλητισμού, γιατί έχω το επιστημονικό μου προφίλ, έχω και ένα προφίλ στον αθλητισμό. Δηλαδή, έχω ασχοληθεί τεχνικά με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο. Ανήκω στον χώρο του αθλητισμού και ανήκω στον χώρο του αθλητισμού με πολλούς τρόπους, είτε ως αθλητής, ως ένας ερασιτέχνης, έτσι, μέλος διοικητικού συμβουλίου εραστικών σωματείων, είτε
ως οντότητα στην τοπική κοινωνία που έτσι ουσιαστικά εμπλέκει και την επιστήμη του και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Το ίδιο θα πρέπει και μια πρόταση. Μια πρόταση σαν διαιτολόγος. Οπότε η απάντησή μου ήταν καταφατική και από τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι που έχει φτάσει μέχρι και σήμερα, πάνω από 10 χρόνια πια, να βρίσκομαι στο μετερίδι της ομάδας που λέγεται Αστέρας Τρίπολη. Τότε δεν ήταν ανώνυμη εταιρεία, ήταν ένα αεραστημικό σωματείο που είχε στόχο να γίνει μια ανώνυμη εταιρεία και μια ομάδα που κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράμε, πώς έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη δουλειά του αθλητικού διαιτολόγου και πιο συγκεκριμένα τη δική σας? Λοιπόν, η οικονομική κρίση βεβαίως υπάρχει και θα έλεγα ότι πολλοί που μας ακούνε και ενδεχομένως να είναι και επαγγελματίες διαιτολόγοι θα έχουν ακούσει ότι και θα το βλέπουν και οι ίδιοι ότι η οικονομική κρίση βεβαίως και επηρεάζει την εργασία μας, θεωρείται ένα είδος πολυτελείας. Εγώ διαφωνώ γιατί θεωρείται είδος πολυτελείας και ανοίγω μια παρένθεση, γιατί τα έμεσα και άμεσα κόστη, βάζω το οικονομικό του χαρακτηριστικό, είναι πολύ λιγότερα με την εμπλοκή του διαιτολόγου, είτε σε σωματείο είτε σαν επιστήμονας υγείας που σχετίζεται με το επάγγελμα του διαιτολόγου και την διεργασία του στην αντιμετώπιση νοσημάτων, παχυσαρκίας και το καθεξής. Κλείνω την παρένθεση. Όμως, η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ τις ομάδες, είτε λέγονται ποδοσφαιρικές, είτε λέγονται μπάσκετ, είτε λέγονται γενικώς σωματεία. Και αυτό μας κάνει έτσι δύσκολη τη συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τον Αστέρα, εδώ ας πούμε σε τοπικό επίπεδο, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές ομάδες, όμως οι περισσότερες δεν είναι μια επαγγελματική συνεργασία. Υπόκειται στον εθελοντισμό μου και υπόκειται σε μια αεραστηνική διεργασία με την έννοια ότι τους παρέχω κάποιες πληροφορίες χωρίς το ακρευνώς επαγγελματικό προφίλ, αλλά τουλάχιστον με την έννοια του εθελοντικού έργου έναντι σε μια κοινότητα ενός αεραστηνικού σωματείου, είτε λέγεται μπάσκετ είτε λέγεται βόλεϊ. Συνεργάζεστε με άλλους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και του αθλητισμού στο πλαίσιο της ομάδας, όπως φυσικοθεραπευτές ή γιατροί? Ναι. Θεραπευτές και γιατροί αποτελούν μαζί με μένα το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Αν θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα οργανόγραμμα σε μια ομάδα, η σχέση μας είναι οριζόντια. Η σχέση δηλαδή του επιστημονικού προσωπικού σε ένα επαγγελματικό, ένα σωματείο αθλητισμού είναι οριζόντια. Δηλαδή οι πληροφορίες που ανταλλάσσουν μεταξύ μας είναι οριζόντιες και μεταφέρονται κάθετα στο τεχνικό επιτελείο, δηλαδή στους γυμναστές και τους προπονητές. Η ομάδα έχει και φυσικοθεραπευτές, έχει και γιατρούς και μαζί με αυτούς κανονίζουμε, καθορίζουμε διεργασίες που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το πιο, ας πούμε, αναφέρω ένα παράδειγμα, με το πιο προφίλ, ας πούμε, βιοχημικών δικτών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση υγείας των αθλητών μας. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με τους αθλητές, με τους επιστήμονες υγείας που συνεργάζονται με την ομάδα. Υπάρχουν και γιατροί, ορθοπαιδικοί, υπάρχουν φυσικοθεραπευτές, που βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μαζί τους. Όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Η συνεργασία που είναι η πιο σπουδαία σε ένα αθλητικό σωματείο επαγγελματικό, η συνεργασία του διαιτολόγου, η πιο σπουδαία συνεργασία και η πιο κρίσιμη είναι η συνεργασία με τους φροντιστές. Αν θέλετε το πιστεύετε. Η συνεργασία με τους φροντιστές είναι πολύ σπουδαία γιατί αυτοί είναι αυτοί που παίρνουν την πληροφορία στο πότε και πώς να παρέχουν τα υγρά, τους ηλεκτρολίτες στη διάρκεια της προπόνησης, να μεταφέρουν αυτά που χρειάζονται στο χώρο της προπόνησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους. Κυρίως και με τους φροντιστές, λοιπόν. Ευχαριστώ.
ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για ένα διαιτολόγο που εργάζεται σε επαγγελματικό σύλλογο ποδοσφαίρου? Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το να μας αποδεχτούν. Δηλαδή, να αποδεχτούν τις ενέργειές μας. Δηλαδή, να αποδεχτούν αυτά που εμείς θεωρούμε πολύ σπουδαία. Να το δώσω με ένα παράδειγμα. Συναντήσαμε πολύ μεγάλη δυσκολία στο να υπάρχει ένα μεταγωνιστικό γεύμα, ένα μεταγωνιστικό σνακ καλύτερα, αμέσως μετά την προπόνηση ή αμέσως κυρίως μετά τον αγώνα. Σκεφτείτε, οι αθλητές έχουν κάνει έναν 90 λεπτό αγώνα, έχουν δαπανίσει το 110% της ενέργειάς τους και εκεί είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μεταγωνιστικό σνακ. Το μεταγωνιστικό σνακ αυτό πρέπει να παρέχεται αμέσως μετά τον αγώνα. Για να το καταφέρουμε να υπάρχει αυτό, τα πρώτα χρόνια αντιμετωπίσαμε πρόβλημα, γιατί θεωρούσαν ότι δεν είναι σπουδαίο να παίρνουν μαζί τους, ας πούμε, κάποιες μπάρες πρωτεϊνικές ή κάποια φρούτα αμέσως μετά τον αγώνα. Θεωρούσαν πιο σπουδαίο να το κάνουμε αυτό όταν βρεθούμε, αν παίρνουμε εκτός έδρας, ας πούμε, σε μια ταβέρνα που θα βρεθούμε για να φάμε το φαγητό μας μετά από αγώνα. Ανέφερα ένα παράδειγμα. Δηλαδή, η αποδοχή ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σπουδαίες για εμάς που γνωρίζουμε πόσο πολύ σπουδαία είναι η διατροφή για την άσκηση, είτε πριν είτε μετά τη διαδικασία της προπόνησης του αγώνα, είναι πολύ σπουδαίο λοιπόν να αποδεχτούν αυτό που χρειάζεται να υπάρχει δίπλα τους. Επίσης, ένα άλλο πολύ έτσι, σημείο κλειδί, είναι να μην ενδίδουμε σε πιέσεις, να είμαστε αμερόληπτοι. Δηλαδή, σκεφτείτε που κάνουμε μετρήσεις, όταν κάνουμε μετρήσεις στους αθλητές, είτε αφορά το βάρος, είτε αφορά το λίπος, η αμεροληψία είναι πάρα πολύ σπουδαίο να υπάρχει και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεχόμαστε πολλές φορές πιέσεις από τους ίδιους αθλητές, γράψει λίγο βάρος παρακάτω, μετά τις γιορτές, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αυτά είναι τα βασικότερα και ένα βασικό σημείο κλειδί, το οποίο πρέπει να το έχει ένας διαιτολόγος που ασχολείται σε μια ομάδα αθλητικού περιεχομένου, είναι η ταχύτητα. Είναι η ταχύτητα, είτε λέγεται ταχύτητα μετρήσεων, αποτελεσμάτων, να δίνουμε γρήγορα τις φόρμες, να είμαστε γρήγοροι σε αποφάσεις και γρήγοροι στο να δώσουμε τις φόρμες που χρειάζεται για την αντιμετώπιση κάποιων περιστατικών που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα πραγματικότητα της ομάδας. Το timing, λοιπόν. Η ερώτηση έξι αφορά πόσο συνεργάσιμοι είναι οι αθλητές και έχει να κάνει, την έχετε πει λιγάκι την απάντηση με τον προηγούμενο. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, έχουν γίνει κατά πόσο γνωρίζουν οι αθλητές. Βέβαια είναι παλιές οι μελέτες που είναι καλοσχεδιασμένες. Εγώ θα το πω εμπειρικά, ότι αυτό που αντιμετώπισα είναι το εξής. Επειδή είχα την τύχη να βρίσκομαι σε μια ομάδα που ξεκίνησε από ερασιτεχνισμό και έχει καταλήξει να είναι ελίτ ομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είδα και διαβάθμιση στον δείκτη συμμόρφωσης των αθλητών. Πράγματι, όσο πιο επαγγελματίας είναι ο αθλητής, τόσο πιο συμμορφωμένος είναι στις οδηγίες. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι αθλητές σήμερα που είναι ελίτ αθλητές, αυτοί που εργάζονται στην ομάδα του Αστέρα, είναι αθλητές που είναι αρκετά συνεργάσιμοι. Μάλλον θα έλεγα ότι το επίπεδο γνώσης είναι υψηλό, κατ' επέκταση και το επίπεδο συμμόρφωσης είναι υψηλό. Και το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό που είπα στην εισαγωγή, το πόσο σημαντικό είναι να λειτουργούμε ως εκπαιδευτές, να έχουμε βασικές δεξιότητες εκπαιδευτής στην κοινότητα. Το πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή ενήλικες, είτε συμπεριφορικά είτε εκπαιδευτικά, στο να τους μεταφέρουμε αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε. Δηλαδή την πληροφορία δεν είναι μια πεταμένη πληροφορία, είναι μια πληροφορία που πρέπει να γίνεται στοχευμένα, είτε σε επίπεδο παρουσιάσεως, σε PowerPoint, μπορεί να κάνουμε μια εισήγηση 10-15 λεπτών, όχι παραπάνω, γιατί είναι κουραστική για τους αθλητές.
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πίνακα ανακοινώσεων. Εκεί με πολλά όμορφα μηνύματα μπορούμε να τους δίνουμε μια πληροφορία που θέλουμε και να την βλέπουμε καθημερινά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα SMS ή τα email, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φόρμες. Μπορούμε να δώσουμε ένα χαρτί εκτυπωμένο, κάποιες φόρμες για το προαγωνιστικό, για το μεταγωνιστικό σνακ. Μπορούμε να δώσουμε φόρμες για τις διακοπές που φεύγουμε, για διακοπές είτε πολυήμερες είτε λιγοήμερες μέσα στα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε εμείς εκπαιδευτικά και εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση να την κάνουμε εύκολα απορροφήσιμη από τον αθλητή. Άρα χρειάζεται δεξιότητες εκπαίδευσης και τρόπους που εναλλάσσονται για να μπορούμε να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που λέγεται συμμόρφωση και ικανότητα του αθλητή απέναντι σε διατροφικούς χειρισμούς. Ποια είναι τα επιστημονικά events στον χώρο της επιστήμης σας και όχι μόνο, που τραβούν την προσοχή σας και σας βοηθούν στο επάγγελμά σας? Τα event που γίνονται σε αυτή τη στιγμή, τα κορυφαία, θα ήθελα να μιλήσω για το Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων, ο οποίος ουσιαστικά έχει φτιάξει ομάδες εργασίας. Συμμετέχω ενεργά σε μία από αυτές που λέγεται Ομάδα Εργασίας Αθλητικής Διατροφής. Έχουμε διοργανώσει ήδη ένα συμπόσιο. Ήδη συμμετέχουμε στα πανελλήνια συνέδρια διατροφής με κάποιο στρογγυλό τραπέζι πάντα, που έχει να κάνει με την αθλητική διατροφή. Είχε γίνει το συμπόσιο αθλητικής διατροφής πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, που συμμετείχαν κυρίως επιστήμονες διαιτολόγοι, αλλά και άλλοι επιστήμονες, είτε γυμναστές είτε εργοφυσιολόγοι, που σχετίζονται με την διεργασία της αθλητικής διατροφής σε αθλητισμό και σε αθλητικά σωματεία. Βεβαίως υπάρχουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχω συμμετάσχει και νομίζω ότι είναι σπουδαίο να συμμετέχει κανείς σε παγκόσμια συνέδρια που σχετίζονται με το physical activity. Είχα συμμετάσχει πριν 2 χρόνια στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο αθλητικής διατροφής και άσκησης. Και βεβαίως υπάρχουν events που πλέον διοργανώνονται και από την Super League. Έγινε πρόσφατα, πριν 2 μήνες, κατά τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, από τη Super League γίνεται κάθε χρόνο ένα συνέδριο το οποίο περιλαμβάνει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μιας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας, και ένα από αυτά είναι και το επιστημονικό συμπόσιο, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει στο κοινό τραπέζι αθλητικής διατροφής. Είναι σπουδαίο να το παρακολουθεί κανένας όταν συνεργάζεται με αθλητικές ομάδες, όπως και να παρακολουθεί και να συμμετέχει σε αυτό, καθότι υπάρχουν περίπτερα που υπάρχουν, ας πούμε, ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει ένας διαιτολόγος για την δουλειά του σε μια επαγγελματική ομάδα. Άρα να υποθέσουμε ότι είστε μέλος σε επιστημονικούς οργανισμούς, αναφέρατε την Πανελλήνια Ομάδα Διαιτολόγων Διαιτολόγων, σωστά? Ναι, συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα εργασίας που σχετίζεται με την αθλητική διατροφή. Συμμετέχω εξ αποστάσεως σε παγκόσμιους επιστημονικούς φορείς όπως το ACSM, το American College of Sports Medicine, που δίνει εξαιρετική πληροφορία. Και βεβαίως υπάρχουν οργανισμοί διαιτολόγων σε χώρες, και θα έλεγα εδώ θα ήθελα να αναφέρω μερικούς συλλόγους διαιτολόγων, όπως είναι οι διαιτολόγοι του Καναδά, όπως είναι βέβαια ο ADA, το Αμερικάνικη Ακαδημία Διαιτολόγων, όπως είναι η Ιρλανδή. Μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί πρόσφατα έτσι σε ένα συμπόσιο που συμμετείχαμε να δούμε ποια κάψεις, ας πούμε, υπάρχουν, δηλαδή ποιες πληροφορίες δίνονται σε σχέση με την αθλητική διατροφή. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι διαιτολόγοι της Ιρλανδίας και πάρα πολύ καλή δουλειά κάνουν οι Αυστραλοί διαιτολόγοι. Να πάμε λιγάκι και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ως αθλητικός λοιπόν διαιτολόγος, χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο εξοπλισμό για τη δουλειά σας. Θα μας πείτε, ποιο budget πιστεύετε ότι χρειάζεται ένας διαιτολόγος για να ξεκινήσει αυτό το τομέα, για να ξεκινήσει?
Κοιτάξτε, όταν οποιοδήποτε ξεκινάει την διεργασία του και την επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαιτολόγος, χρειάζεται να έχει ένα δραματοπτυχόμετρο, έναν αναλυτή σωματικής κατάστασης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα πιο λίγα και να πάμε στα περισσότερα, δηλαδή ως οικονομικά μεγέθη τουλάχιστον. Μπορεί να χρειάζεται ένα δραματοπτυχόμετρο, το οποίο είναι ο πρακτικός τρόπος να αξιολογήσει το λίπος μάζας των αθλητών. Είναι πρακτικός τρόπος γιατί το δραματοπτυχόμετρο είναι εύκολο στη μεταφορά του, είναι γρήγορο στο αποτέλεσμα και βέβαια δεν είναι και ακριβό. Και βέβαια μπορεί, όπως επειδή είναι εύκολο στη μεταφορά του, να γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο το θελήσει ο επαγγελματίας διαιτολόγος. Αν έχει μια καλή εξοικείωση με τις δερματοπτυχές, είναι νομίζω το κορυφαίο όργανο που μπορεί να χρησιμοποιεί για να αξιολογεί το λίπος μάζας σώματος. Ασφαλώς χρειάζεται και μια καλή ζυγαριά. Αυτή η ζυγαριά καλό θα είναι αν είναι μόνιμη συνεργασία με μια επαγγελματική ομάδα να μπει στη διαδικασία αγοράς από την ομάδα μια καλή και αξιόπιστη ζυγαριά. Αυτά τα δύο λοιπόν χρειάζονται ως το λιγότερο δυνατό προαπαιτούμενο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μετρήσεις που μπορούν να γίνονται, είτε η μέτρηση της δραστηριότητας, το οποίο βεβαίως έτσι κι αλλιώς μια επαγγελματική ομάδα το μετρά έχοντας τα κατάλληλα λογισμικά και με τα οποία συνεργάζονται κυρίως οι γυμναστές που παρακολουθούν την δραστηριότητα των αθλητών. Είναι η συσκευή που μπορούμε να μετρήσουμε το VO-Max. Υπάρχει και η συσκευή που μπορούμε να μετρήσουμε το γαλακτικό ψι. Συσκευές βεβαίως που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ασφαλώς και άλλοι επαγγελματίες. Στον Αστέρα τις χρησιμοποιούμε παρέα αυτό με τους γυμναστές και με τους εργοφυσιολόγους που έρχονται. Με αυτούς συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν ομάδες εργοφυσιολόγων που έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μια επαγγελματική ομάδα, οι οποίοι βεβαίως αξιολογούν εργομετρικά τους αθλητές. Και ένα πολύ σημαντικό, θα ήθελα να προσθέσω, σημείο που πρέπει να έχει ένας αθλητικός διαιτολόγος, είναι το βιβλίο πρακτικών. Ναι, ένα ημερολόγιο δηλαδή, τι συμβαίνει όταν πηγαίνει στο γήπεδο. Ένα βιβλίο, ας το πούμε, βιβλίο συμβάντων. Τι συνέβη, έτσι, μια γρήγορη πληροφορία, κατά αθλητή μπορεί να υπάρχει φάκελος του κάθε αθλητή ξεχωριστά, μπορεί να υπάρχει και το βιβλίο συμβάντων, στο οποίο βεβαίως γράφουμε τις αναφορές μας, τι δώσαμε, τι χρειάστηκε, ποια πληροφορία μας ζήτησαν για να δώσουμε, για να τους τη δώσουμε, να είμαστε γρήγοροι στην ταχύτητα, όπως προανέφερα, είναι πολύ σημαντική η ταχύτητα, του να τους δώσουμε την πληροφορία που χρειάζονται, είτε σε μορφή χαρτιού, είτε σε μορφή είτε προφορικά. Γενικώς, ένα βιβλίο συμβάντων είναι πάρα πολύ σπουδαίο για έναν αθλητικό διαιτολόγο, γιατί συνεργάζεται με κοινότητα. Πόση σημασία δίνετε στη διαδοχική αξιολόγηση των αθλητών σας? Η διαδοχική αξιολόγηση είναι το ένα από τα τέσσερα πράγματα μιας διαδοχικής παρέμβασης. Δηλαδή, η διαδοχική αξιολόγηση είναι να συλλέγουν κάποια δεδομένα σε σχέση με την διαδοχική κατάσταση του αθλητή. Ένα καλό ιστορικό, λοιπόν, το οποίο γίνεται συνήθως στην αρχή της χρονιάς. Εδώ είναι μια ιδιαιτερότητα του αθλητικού διαιτολόγου. Είναι μια δουλειά που έχει, ξέρετε, είναι ένα σπιράλ. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη ανάγκη και πολλές ώρες εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως είναι η έναρξη της σεζόν. Εκεί γίνεται η συνέντευξη, το ιατρικό ιστορικό, το διαιτολογικό ιστορικό, η συλλογή δεδομένων, πάρα πολλών δεδομένων, κυρίως σε καινούριους αθλητές, αλλά βεβαίως και στους παλιότερους γίνεται μια ανατροφοδότηση της παρούσας κατάστασης. Εκεί λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο αυτή η διατροφική αξιολόγηση. Αυτό λέγεται είτε με ανάκριση, που μπορεί να γίνει ανάκριση ενός 24ωρου, αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, αυτό κάνουμε συνήθως, και ένα ερωτηματολόγιο διατροφικής συμπεριφοράς, δηλαδή το πόσες φορές και ποια είναι η συχνότητα με την οποία τρώνε τις διάφορες ομάδες τροφίμων και ποια συγκεκριμένα τρόφιμα περισσότερο και ποια δεν τρώνε. Ασφαλώς είναι τα δεδομένα που παίρνουμε από την διατροφική τους κατάσταση και την αξιολόγηση του λίπους μάζας, το βάρος τους,
βεβαίως και την αξιολόγηση που κάνουμε οι εργοφυσιολόγοι, όπου βλέπουμε την κατάστασή τους, την σωματική και την ικανότητα του VO max που έχει ο κάθε αθλητής, ασφαλώς είναι χαρακτηριστικά που χρειάζονται να συλλέγονται κυρίως στην αρχή της σεζόν, αλλά βεβαίως γίνονται και επαναξιολογήσεις. Πώς θα χρησιμοποιείτε τα δεδομένα αυτά, λοιπόν? Χρησιμοποιούνται λοιπόν έτσι απομικευμένα. Μπορώ να σας πω ότι σε επίπεδο ελίτ αθλητών αυτά τα δεδομένα που παίρνουμε είναι δεδομένα με τα οποία συνεργαζόμαστε και με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο στο πόσο σημαντικό είναι να πληρώσει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι οριζόντια η συνεννόηση με το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Γιατί? Γιατί αυτά τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, ας πούμε, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Το λίπος μάτα σώματος ενός αθλητή είναι πολύ αυξημένο. Έχει, ας πούμε, πάνω από 13-14%. Αυτό τον αθλητή πρέπει να το αναφέρουμε ασφαλώς στο λοιπό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, γιατί για παράδειγμα είναι σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών, φλάσεων, κακώσεων και ούτω καθεξής. Επομένως είμαστε αναγκασμένοι αυτά τα δεδομένα, πέρα από τη συλλογή τους, να τα κάνουμε γνωστά στο υπόλοιπο προσωπικό. Ασφαλώς όμως είναι πολύ σημαντικό να τα κάνουμε γνωστά στον ίδιο στον εαυτό, για να δώσουμε και την κατάλληλη πληροφορία που χρειάζεται και να κάνουμε τελικά τη διατροφική παρέμβαση. Δηλαδή να διατυπώσουμε τους στόχους, τους εξατομικευμένους για τον κάθε αθλητή και βεβαίως να διατυπώσουμε και τις πληροφορίες που θα τους δώσουμε, δηλαδή τι μενού διαιτολογικό χρειάζεται, αν χρειάζεται να κάνει στόχο βάρους, αν χρειάζεται να κάνει στόχο λίπους, όλα αυτά θα τους τα δώσουμε σε μορφή γραπτή ή προφορική. Βεβαίως να πω, να κάνω την παρατήρηση, ότι η προφορική πληροφορία φαίνεται ότι προκύπτει πιο γρήγορη τουλάχιστον και στην οποία είναι πιο εξοικειωμένοι οι αθλητές. Θα μας αναφέρετε και τον ιδιαίτερο εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε πέρα από τα απλά που μας αναφέρετε για τον διατολόγο? Για ξαναπείτε την ερώτηση. Τον ιδιαίτερο εξοπλισμό. Εξοπλισμό. Αυτό είπα. Ναι. Σας είπα ότι αναφέρετο χαρακτηριστικό είναι το δερματοπτυχόμετρο. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι η μέτρηση γαλακτικού οξέως, το οποίο ασφαλώς είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το χρησιμοποιούν όχι μόνο οι διαιτολόγοι, αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους γυμναστές, και να αξιολογούμε την κατάσταση κόπωσης, ας πούμε. Γιατί αν είναι αυξημένο το γαλακτικό οξύ, περισσότερο από όσο αναμένεται, τότε χρειάζεται να κάνουμε την παρέμβαση και διαιτολογικά, να τους δώσουμε την περισσότερη δυνατή τροφή η οποία θα τους αποκαταστήσει και θα τους ξαναφέρει σε επίπεδο κατάστασης διατροφικής τουλάχιστον που είναι σπουδαία, αλλά κυρίως και σε προπονητική διαδικασία, γιατί ας μην γελιόμαστε, και αυτή πρέπει να αλλάξει ανάλογα με τις τιμές, για παράδειγμα, του γαλακτικού οξέως. Επίμαχο σημείο, τα διατροφικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Των ποδοσφαιριστών έχουν να κάνουν με το άθλημα. Το άθλημα του ποδοσφαίρου είναι ένα άθλημα που χρησιμοποιεί και το αερόβιο και το αναερόβιο σύστημα. Είναι διαλυματική άσκηση που περιλαμβάνει πολλές ανάγκες για δύναμη και ταχύτητα. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι υπερισχύουν αθλητές που έχουν μια κατάσταση χαμηλού λίπους, δηλαδή έχουν συμπεριφορά μαραθωνοδρόμου, θα έλεγα, περνάνε τα 8 και 9 χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα, και τα διατροφικά χαρακτηριστικά λοιπόν που πρέπει να προσδώσουμε σε έναν ποδοσφαιριστή είναι το να τους έχουμε το μέγιστο δυνατό μυϊκό γλυκογόνο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, και βεβαίως τα άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυτό που προανέφερα είναι το να τους παρέχουμε την κατάλληλη ποσότητα πρωτεΐνης να ξεπερνάει το 1,4 γραμμάρια ανά κιλό βάρους, και να τους δίνουμε τους υδατάνθρακες που χρειάζονται καθημερινά από 5 έως 8 γραμμάρια ανά κιλό βάρους κατά προσέγγιση. Τι σημαίνει για εσάς το κομμάτι
άσκηση και πώς το αντιμετωπίζετε και ποια είναι η συνεργασία σας με το γυμναστή της ομάδας. Έχουμε τον εκτιμητή φυσική δραστηριότητα, δηλαδή να μετρείται όλη η φυσική δραστηριότητα σε κάθε προπόνηση των αθλητών και με βάση αυτό το χαρακτηριστικό μπορούμε να ξέρουμε για παράδειγμα την ενεργειακή δαπάνη. Έτσι. Είναι πολύ σπουδαίο και πολύ εύκολο λοιπόν μετά για μας να αξιολογήσουμε μάλιστα και πόσες θερμίδες χρειάζονται κατά προπόνηση. Όπως ανέφερα, ουσιαστικά το ότι μιλάμε για αθλητές που χρειάζεται να έχουν πολύ καλό και το αερόβιο και το αναερόβιο σύστημα σημαίνει ότι πρέπει να τους έχουμε το βάρος, το επιθυμητό και ένα λίπος σώματος το οποίο να μην ξεπερνάει το 12%. Και βεβαίως, όσον αφορά την άσκηση, επειδή η άσκηση αυτή έχει ανάγκες να δίδεται ιδιαίτερη δύναμη και να έχουν ιδιαίτερη αυξημένη ταχύτητα, όλα αυτά μαζί έχουν να κάνουν με την εξατομίκευση στα διατροφικά χαρακτηριστικά που συμφίζονται με την ίδια την άσκηση. Αυτό που προανέφερα δηλαδή πριν, το πώς είναι, τι άσκηση είναι το ποδόσφαιρο. Όπως ανέφερα, είναι διαλυματική, χρειάζεται σε πολλά διαστήματα να κάνουν πολλά sprint, χρειάζεται δηλαδή να δίνεται βάση στη δύναμη και την ταχύτητα. Αυτά πώς θα έλεγα, πώς μεταφράζονται στον διαιτολόγο, μεγάλη μυϊκή μάζα. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα μέσω της διατροφής να διατηρούμε τη μέγιστη δυνατή μυϊκή μάζα και βεβαίως το μέγιστο δυνατό μυϊκό γλυκοβόλο. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα νομίζω ότι αφορά, μάλλον δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές και όλους τους αθλητές και δύο επαγγελματίες. Χρησιμοποιείτε συμπληρωματική χορήγηση διατροφικών στοιχείων, είναι λάθος για τους πελάτες σας, για τους αθλητές σας και ποια συμπληρώματα συγκεκριμένα θα συνιστούσατε για την προπόνηση των ποδοσφαιριστών. Το πρώτο πράγμα που θα πει κανένα όταν πει αθλητικός διαιτολόγος είναι τι συμπληρώματα δίνεις. Ναι, είναι αλήθεια, είναι αξεπέραστο αυτό και θα κάνω μια μικρή αναφορά εδώ. Οι αθλητές με αυτά που παρακολουθούμε στο παγκόσμιο γίγνεσθε, επειδή η πληροφορία είναι πολύ γρήγορη, ένας άνατος αθλητή που ενδεχομένως κάποιοι το συσχετίζουν με τα διατροφικά συμπληρώματα, αδίκως πολλές φορές, τους φοβίζει. Κάνω μια παρένθεση έτσι βιωματική, θα ήθελα να την αναφέρω αυτή. Έχω ζήσει, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια μαζί με την ομάδα, μετά από ένα θάνατο αθλητή, υπάρχει ένας έντονος φόβος. Και βλέπω τους αθλητές να αποφεύγουν από συμπληρώματα. Δηλαδή θεωρούν τον εαυτό τους ότι μην πάρω εγώ ένα συμπληρώμα τώρα, γιατί είδε τι έπαθε ο άλλος. Είναι κλασικά συμπτώματα ενός ενήλικα εκπαιδευόμενου, έτσι το αντιμετωπίζω. Τώρα για να πάω στην ερώτησή σας, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε στα διατροφικά συμπληρώματα είναι ότι σε ποιες περιόδους αναφερόμαστε. Σε μια ποδοσφαιρική ομάδα επαγγελματική, θα έλεγα ότι μπορούμε χοντρικά να χωρίσουμε τρεις περιόδους. Την περίοδο προετοιμασίας, την κυρίως αγωνιστική περίοδο και την περίοδο που είναι έντονη και συνεχής οι υποχρεώσεις, οι αθλητικές της ομάδας. Δηλαδή, να χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, η ομάδα να παίζει κάθε τρεις ημέρες, όπως είναι στα play-off, όπως είναι σε κύπελο, όπως είναι σε εμβόλυμες αγωνιστικές. Αυτές είναι οι τρεις χοντρικές περίοδοι, τις οποίες έτσι νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάζουμε και την χορήγηση των συμπληρωμάτων. Γιατί? Γιατί η χορήγηση των συμπληρωμάτων, όπως τη λέει η λέξη συμπλήρωμα, είναι αυτό που δεν μπορώ να τους δώσω μέσω μόνο της διατροφής, να το δώσω με ένα προϊόν διατροφής, που είναι ουσιαστικά ένα ειδικό τρόφιμο. Το διατροφικό συμπλήρωμα λοιπόν είναι ένα ειδικό τρόφιμο που περιέχει σε μεγαλύτερη πυκνότητα κάποια θρεπτικά συστατικά με τα οποία είμαστε σίγουροι τελικά ότι ο αθλητής σητίζεται επαρκώς
να είναι πολύ ανταγωνιστικός πάντα πριν μπει στο γήπεδο, είτε στην προπόνησή του είτε στον αγώνα του. Ποια συμπληρώματα? Πάμε στα συμπληρώματα ξεχωριστά. Συμπληρώματα που χρειάζεται προσθήκη ενέργειας. Είναι τα ενεργειακά συμπληρώματα. Είναι αυτά που κυρίως κυριαρχούν οι υδατάνθρακες. Δηλαδή, η μέγιστη δυνατή αποκατάσταση αμέσως μετά την προπόνηση γίνεται συνήθως με ένα διατροφικό συμπλήρωμα. Ανοίγω μια παρένθεση. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι πλέον στον Αστέρα προσπαθούμε να δίνουμε και τροφή. Αυτή η παρένθεση είναι μεγάλη που θα ανοίξω τώρα. Έχει να κάνει με τις δυνατότητες μιας ομάδας. Έχει δηλαδή να κάνει με τη δυνατότητα αν υπάρχει μαγειρίο. Αν υπάρχει μαγειρίο, αν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να υπάρχει ένας μάγειρας και μια καλή κουζίνα, μετά την προπόνηση αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της τροφής και μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αξιόπιστα. Να το αναφέρω ως παράδειγμα. Μετά από μια προπόνηση, ένας ποδοσφαιριστής χρειάζεται χοντρικά πάνω από 100 γραμμάρια υδατάνθρακες και πάνω από 15-20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αυτό το πράγμα, αυτά τα θρεπτικά στατικά που είναι πολύ σπουδαία για τον επανασχηματισμό γλυκογόνου και την δυνατότητα αποκατάστασης γρήγορης βέλτιστης, μπορεί να δοθεί με το να φάει 2 γιαούρτια και 2 μπανάνες. Ουσιαστικά αυτό δίνει με την πληροφορία στον αθλητή. Κοίταξε εδώ, μπορεί να φας 2 γιαούρτια και 2 μπανάνες και να πάρει την ενέργεια που χρειάζεσαι στα κύρια θρεπτικά στατικά. Αυτό μπορεί να το κάνει βεβαίως και με τα διατροφικά συμπληρώματα. Κυρίως αυτό το κάνουμε μετά από έναν αγώνα, γιατί η ομάδα βρισκόμενη σε έναν χώρο εκτός του γηπέδου μας, εκεί αυτό το δίνουμε μέσω διατροφικών συμπληρωμάτων, δηλαδή ενεργειακής μπάρας πλούσιας υδατάνθρακες, παρέα με πρωτεΐνη. Λοιπόν, διατροφικά συμπληρώματα κυρίαρχα είναι οι υδατάνθρακες. Οι απλοί υδατάνθρακες, οι απομειώσιμοι, οι γρήγορα απομειώσιμοι, γιατί φαίνεται ότι με αυτούς γίνεται η μέγιστη δυνατή αποκατάσταση του γλυκογόνου και σε ταχύτητα και σε ποσότητα. Απλοί υδατάνθρακες και χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Ένα άλλο θρεπτικό στατικό που πολλές φορές χορηγούμε είναι η πρωτεΐνη. Την πρωτεΐνη τη δίνουμε παρέα με τους υδατάνθρακες. Δεν προτιμάμε τύπου whey πρωτεΐνες, δηλαδή καθαρές πρωτεΐνες. Τις δίνουμε σαν φόρμουλες που βρίσκονται πολύ υδατάνθρακες μαζί. Αυτό όσον αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά κυρίως. Όσον αφορά τα μικροθρεπτικά συστατικά, εκεί δίδεται ιδιαίτερη βάση στην κρεατίνη. Υπάρχουν περίοδοι που συστήνεται να δίνουμε κρεατίνη, ανάλογα το σημείο της φάσης που βρίσκεται η ομάδα, ας πούμε για παράδειγμα στην προετοιμασία, χρειάζεται μια χορήγηση κρεατίνης σταθερά 3-5 γραμμαρίων για περίπου ένα μήνα και αυτό μπορεί να επαναληφθεί σε κάποιες στιγμές της σεζόν που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και χρήσιμο, για παράδειγμα κοντά στη μέση της σεζόν. Η κρεατίνη είναι πολύ σπουδαία γιατί βοηθά στην μυϊκή ανάπλαση. Υπάρχουν δεδομένα, όχι απλές ενδείξεις, ότι η κρεατίνη βοηθά στην αύξηση της μυϊκής μάζας. Ασφαλώς, η χορήγηση κρεατίνης χρειάζεται να γίνεται με την καθοδήγηση του διαιτολόγου και με την καθοδήγηση του γιατρού που κάνει τον συχνό υπατικό έλεγχο, για παράδειγμα, όσον αφορά τέτοιου είδους συμπληρώματα. Ασφαλώς, υπάρχουν και άλλα συμπληρώματα που δίδονται κατά περίοδους και κατά την εξειδίκευση της φάσης που βρισκόμαστε, όπως είναι η γλουταμίνη, η οποία και αυτή ευωδώνει μυϊκές ζημιές, μυϊκές βλάβες και ανασύνθεση μυϊκής μάζας. Υπάρχουν κάποια διακλαδισμένα αμινοξέα που δεν είναι αποδεδειγμένος βεβαίως ο ρόλος τους. Κυρίως κυριαρχεί η πνευματική εγρήγορση και όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο σε σχέση με τα διακλαδισμένα αμινοξέα. Και ασφαλώς βιταμίνες, πολυβιταμίνες και μέταλλα εκνοστοιχεία, όπως είναι κυρίως ο σίδηρος και ο ξεδάργυρος, που σχετίζονται, θα έλεγα ότι έχουν εργογόνο δράση, ιδιαίτερα ο σίδηρος, ο οποίος δεν δίνεται μόνο σε ομάδα κινδύνου. Έχουμε κάνει, ας πούμε, τον εργατηριακό έλεγχο, έχουμε δει ότι έχει χαμηλό σίδηρο ή χαμηλό αιματοκρίτη ή είναι κοντά στα όρια του χαμηλού σιδήρου και αιματοκρίτη. Δίνουμε θεραπεία σιδήρου σε ορισμένους αθλητές πολλές φορές το χρόνο. Και πολλές φορές δίνουμε και προληπτική θεραπεία σιδήρου, γιατί είναι πολύ σπουδαίος για την μεταφορά ενέργειας
στους αθλητές. Αυτά είναι τα κυρίαρχα. Και υπάρχουν και επιμέρους, ανάλογα την περίοδο, όπως είναι ας πούμε το πρωτόγαλα, το κολόστρουμ, έτσι το λέμε, το οποίο συστήνεται επειδή βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα και το διηγείρει, αυτό μπορεί να δοθεί στις αρχές ας πούμε του χειμώνα, που εκεί κυκλοφορούν περισσότερες ιώσεις, είναι και πιο ευπαθής ο οργανισμός σε ελλειμώσεις. Αυτά έτσι πυκνά τα είπα. Μπορεί να χρειαστεί να σας δώσω κάτι για το μέλλον. Θα ίσως χρειαστεί να κάνετε διευκρινήσει αργότερα. Λοιπόν, η εργασία σας αφορά τους αγώνες ή και τις καθημερινές προπονήσεις. Είστε δηλαδή πάντα στο πλευρό των αθλητών. Η δική μου συνεργασία αφορά καθημερινότητα της ομάδας. Βρίσκομαι καθημερινή. Συστήνεται κατά την... Εδώ δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο πώς παρακολουθείτε μια ομάδα από έναν διαιτολόγο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους παρακολουθείτε μια ομάδα. Εγώ συστήνω στους ακροατές μας αυτή η πρακτική να είναι καθημερινή, εφόσον υπάρχει η ηλική δυνατότητα να υπάρχει και η ανάλογη ανταμοιβή να βρίσκεται κάποιος καθημερινά. Και το αν βρίσκεται καθημερινά, καλό αυτό θα είναι να είναι πριν την προπόνηση. Δηλαδή πριν την άσκηση, γιατί τότε γίνονται πιο αξιόπιστες και οι μετρήσεις που κάνουμε, της αξιολόγησης του λίπους ας πούμε ή του βάρους, και γίνεται εκεί και η ανάγκη για ανταλλαγή πληροφορίας, είτε με το προσωπικό, το τεχνικό εκτελείο, το παραϊατρικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό και τους φροντιστές, και βεβαίως εφόσον χρειάζεται γίνεται και η παρασκευή των ροφημάτων. Σας λέω προσωπικά ότι τα ροφήματα που φτιάχνουμε τα ενεργειακά για τη διάρκεια της προπόνησης, τους ηλεκτρολίτες ή οποιοδήποτε ηλεκτρολίτη, την ειδική φόρμουλα ηλεκτρολίτη που χρειάζεται κατά περίοδους που είναι εμπλουτισμένος ας πούμε και με μαλτοδεξτρίνες και ούτω καθεξής, προετοιμάζω εγώ σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζει η προπονητική διαδικασία για την οποία χρειάζεται να ενημερωθώ από το τεχνικό επιτελείο. Και βεβαίως και η παρασκευή των ειδικών φόρμουλων που χρειάζονται για μετά την προπόνηση. Είτε μέσω της διατροφής που δίδεται αυτή η δυνατότητα από την ομάδα μας, δηλαδή να παίρνουν ένα μεταγωνιστικό σνακ, παρέα βεβαίως με το συμπλήρωμα, το ειδικό συμπλήρωμα, το ειδικό τρόφιμο που του δίνουμε μέσω κάποιες φόρμουλες που έχω παρασκευάσει εγώ προσωπικά. Αυτό κάνω εγώ προσωπικά, όμως αυτό, επειδή μας ακούνε ακροατές που είναι και συνάδελφοι, αυτό ποικίλει. Δηλαδή η συνεργασία με μια επαγγελματική ομάδα μπορεί να είναι και σε μηνιαία βάση, μπορεί να είναι σε 15ήμερη βάση, μπορεί να είναι σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ θα πρότεινα, όσο αυτό είναι επιτρεπτό, σε καθημερινή βάση, γιατί νομίζω ότι εκεί η καθημερινότητα της ομάδας χρειάζεται το διαιτολόγο της. Εξαιρετικά κύριε Βεσσελέτο. Σας ακολουθούν οι αθλητές πιστά, ακολουθούν τις οδηγίες σας. Ο δείκτης συμμόρφωσης εξαρτάται από το ότι είχα, σας είπα, την ευκαιρία. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή μου έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα η ομάδα. Επειδή έχω ζήσει πολλά προφίλ αθλητών, έχω ζήσει αθλητές που είναι λίγο πιο ερασιτέχνης και έχουν περισσότερο ερασιτέχνη συμπεριφορά, και έχω ζήσει επαγγελματίες αθλητές που εδώ στο άλλο άκρο τους είναι ενοχλητικό να τους δες και πληροφορίες διατροφής. Θεωρούν ότι αυτά είναι ήδη γνωστά. Τι μου λες τώρα, να μην ξεχάσω, όπως βάζετε τώρα στην οθόνη, να έχω εγώ βιταμίνη C στη διατροφή μου. Σε ποιον το λες, δεν το ξέρω. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο όταν μιλάμε για ελίτ αθλητές. Ασφαλώς ο δείκτης συμμόρφωσης όμως για μας φαίνεται από τις αξιολογήσεις, τις σωματικές που κάνουμε και τις αξιολογήσεις βεβαίως που γίνεται σε συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό σε σχέση με την ικανότητα παραγωγής έργου από τον αθλητή μας. Εκεί λοιπόν εμείς αξιολογούμε αν συμμορφώνονται ή δεν συμμορφώνονται. Εγώ θα έλεγα παράδειγμα ότι το έκανα παλιότερα, τώρα δεν χρειάζεται πια. Για να δω αν συμμορφώνονται, έτσι το κάνω και έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα,
τους μετρούσα, ας πούμε, για παράδειγμα, ήξερα μια βραδιά Champions League, ας πούμε. Οι αθλητές σκεφτείτε ότι είναι και πολύ καλοί φίλαθλοι, παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια, είναι λοιπόν στα ποδοσφαιρικά. Μια βραδιά Champions League, Τρίτη ή Τετάρτη, εγώ την επόμενη μέρα τους έκανα μια αξιολόγηση βάρους, τους μέτραγα το βάρος. Γιατί πολλές φορές καταφέρνανε στα delivery, στο πρόχειρο φαγητό, στην πίτσα, ως μια εύκολη τροφή και μια τροφή που είναι συνυφασμένη με την θέαση ενός, την δηλωτική θέαση ενός αγώνα. Η επαγγελματική φιλοσοφία σας για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ποια είναι, μιας και αναφέρατε προηγουμένως, το τι τους κάνετε. Το τρίκ, ουσιαστικά πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο συμπεριφορικά μοντέλα. Δηλαδή, χρειάζεται ο διαιτολόγος, χρειάζεται γιατί υπάρχει αυτό που λέγαμε η επίδραση Hawthorne, έτσι το λέμε. Είναι μοντέλα που σχετίζεται με την ψυχολογία του παρακολουθούμενου. Δηλαδή, αυτό έχει εντοπιστεί εδώ και έναν αιώνα σχεδόν, ότι όταν ένας άνθρωπος ξέρει ότι παρακολουθείται, αλλάζει αντίστοιχα τη συμπεριφορά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού που τον παρακολουθεί. Αυτό ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που εγώ, αν με ρωτήσει κάποιος αν χρειάζεται ένας διαιτολόγος, είναι το πρώτο πράγμα που τα απαντάω. Χρειάζεται, λόγω αυτής της επίδρασης, είναι γνωστή κοντά έναν αιώνα, σκεφτείτε. Και βεβαίως υπάρχουν μοντέλα συμπεριφορικά που κάνουν τον διαιτολόγο να είναι προωθητικός, να είναι διευκολυντής, να είναι κυριαρχικός, να είναι και αναλυτικός. Εγώ θα έλεγα αυτά τα μοντέλα συμπεριφοράς ανθρώπου είναι τα μοντέλα συμπεριφοράς έναντι σε ενήλικες, έναντι σε μια κοινότητα. Κάποια πολλές φορές χρειάζεται να είναι σε περισσότερο βαθμό, όπως εγώ για παράδειγμα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τον προωθητικό χαρακτήρα του διαιτολόγου. Δηλαδή αυτό που του ζητάει ένας επαγγελματίας αθλητής θα πρέπει να του το φέρει έτσι όπως το ζητάει ο αθλητής. Ασφαλώς μετασχηματισμένο με αυτή τη γνώση που έχουμε εμείς. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε τις δυσιδαιμονίες και τις δοξασίες. Οι αθλητές λένε, ξέρεις τι, εγώ έχω λίπος, ναι ρε διαιτολόγε, εγώ έχω δώσει τις οδηγίες που χρειάζεται. Ναι, ξέρεις τι έκανα, έχω δώσει εγώ ήδη οδηγίες. Έκοψα τους υδατάνθρακες το βράδυ. Δεν έτρωγα καθόλου υδατάνθρακες και θα δεις τι καλό λίπος που έχω. Εκεί χρειάζεται να του μετασχηματίσεις, να τον κάνεις να απομάθει την δυσιδαιμονία που έχει. Χρειάζεται εργαλειακά αυτό και χρειάζεται σε καθημερινή βάση. Και ξέρετε, αυτό γίνεται συνήθως στο διάδρομο, γίνεται στα ποδητήρια. Γι' αυτό προανέφερα και πριν ότι ο διαιτολόγος σε μια επαγγελματική ομάδα που η διαφορά κρίνεται στη λεπτομέρεια, είναι καλό να βρίσκεται πριν από την προπόνηση. Να βρίσκεται κοντά στους αθλητές πριν από την προπόνηση και εκεί με εκπαιδευτικά εργαλεία που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία του μετασχηματισμού, δηλαδή το να μπεις στο μυαλό το δικό τους και να τους μετασχηματίσεις την άποψη που έχουν για την τροφή, εκεί είναι το πολύ σπουδαίο έργο που έχει να κάνει ένας διαιτολόγος. Υπάρχουν και αθλητές που αποκλίνουν από τις οδηγίες σας. Πώς τους αντιμετωπίζετε? Άρα, πώς αντιμετωπίζω και αυτούς τους σύμβουλες. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν ένα μαύρο πρόβατο. Σκεφτείτε μια κοινότητα ανθρώπων, είναι 30 άνθρωποι. Συνήθως πάντα στις κοινότητες υπάρχουν αυτοί που είναι ένα πνεύμα αμφισβήτησης, είναι ένα πνεύμα αντιλογίας. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε όλους τους υπόλοιπους. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με ειδικό τρόπο. Δηλαδή, ουσιαστικά χρειάζεται κινησμός απέναντί τους, χωρίς όμως να είναι η κυριολεκτική έκφραση που καλύπτει αυτή τη συμπεριφορά του αθλητή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κοινικά εννοώντας να μην ανεβάζουμε περισσότερους παλμούς και τον τόνο της φωνής μας για να τον πείσουμε ή να τον μετασχηματίσουμε, περισσότερο από ό,τι κάνουμε για τους υπόλοιπους. Το ότι ένας άνθρωπος εκτιμάται σε ένα επαγγελματικό σωματείο που ουσιαστικά δεν μιλάμε μόνο για το τι είναι καλό να κάνεις, φίλε μου,
είναι καλό να κάνεις και για την επαγγελματική σου καριέρα από την οποία εσύ βγάζεις χρήματα. Άρα, ασφαλώς, καταλήγουμε στην αντιμετώπιση του μέσω των reports. Δηλαδή, κάνουμε κάποιες αναφορές. Συνήθως αυτές οι αναφορές γίνονται σε μηνιαία βάση και σχετίζονται και με τη συμπεριφορά του ασκούμενου, το αν ακολουθεί τις οδηγίες, το αν συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που τις βλέπω η διεισόμαση. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία του διαιτολόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα που έχουν να κάνουν με τις δραστηριότητες της ομάδας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η ομάδα είναι σε αποστολή. Όταν λέμε σε αποστολή, την ημέρα πριν από έναν αγώνα υπάρχει ο εγκλεισμός. Δηλαδή όλη η ομάδα τρώει μαζί και όλη η ομάδα τρώει αυτά που έχουμε προτείνει εμείς. Έχουμε φτιάξει το μενού μας, έχουμε φτιάξει ένα μπουφέ, στον οποίο βεβαίως έχουμε εκπαιδεύσει μέσω του πίνακα ανακοινώσεων, των εισηγήσεων, αυτά που τους λέμε στο διάδρομο, πόσο σπουδαίοι είναι για παράδειγμα οι υδατάνθρακες και πόσο πιάνουν στο πιάτο μας, παρακολουθούμε τα πιάτα του αθλητή, δεν του μιλάμε εκείνη τη στιγμή να του πούμε βάλε περισσότερο ή αν μας το επιτρέπει η οικειότητα μπορούμε να το κάνουμε εκείνη την ώρα που τρώει. Η παρατηρητικότητά μας είναι πολύ σπουδαία στο να του μεταφέρουμε την ανάγκη να μετασχηματίσει το πιάτο του σε ένα πιάτο περισσότερο με υδατάνθρακες για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει την επόμενη μέρα αγώνας και πρέπει να γεμίσουμε τις αποθήκες μας με υδατάνθρακες. Εκεί λοιπόν εμείς το λέμε μία, το λέμε δύο, το λέμε τρεις, καταλήγει να φτάνει μέχρι και σε report, μέχρι και στο μηνιαίο report, ότι δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες τις διατροφικές. Μπορεί βεβαίως αυτό το μηνιαίο report να μπορούμε να χρειαστεί να πούμε ότι το λίπος του, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αυξημένο, δεν έχει συμμορφωθεί στις οδηγίες, είχε ξεκινήσει με 14% και βρίσκεται ακόμα καθυλωμένος σε ένα 14%, ενώ εγώ έχω δώσει τις οδηγίες που χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του. Άρα, πόσο πιστεύουν οι αθλητές στον αθλητικό διαιτολόγο όσον αφορά την απόδοση και την υγεία τους στο χαρακτήρα σας? Πιστεύουν ήδη οι επαγγελματίες, επειδή μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα μιλήσω με το παρόν. Ξαναλέω ότι το ότι είναι γνωστό ότι χρειάζεται, για παράδειγμα, στα βασικές διατροφικές γνώσεις, ότι πρέπει να τρώμε πολλούς υδατάνθρακες, έχουν τις ίδιες τις δαιμονίες τους. Έτσι, εκεί εμείς είναι σπουδαίο να τα σημαντίζουμε. Αλλά ασφαλώς και πιστεύουν πάρα πολύ στη δύναμη της διατροφής και ασφαλώς αυτό το καταλαβαίνω από το βιβλίο συμβάντων. Γι' αυτό έχει πολύ ωραία σημασία το βιβλίο συμβάντων, γιατί καμιά φορά είχα εντοπίσει ότι δεν αξιολογώ εγώ ο ίδιος πόσο σημαντική είναι η παρουσία του διαιτολόγου και το αξιολόγησα μέσω αυτού του βιβλίου συμβάντων. Πόσες καταγραφές σε επίπεδο ερωτήσεων για τη διατροφή του κάθε αθλητή ξεχωριστά γίνονται σε μένα και πόσες απαντήσεις δίνω. Η συχνότητα είναι πολύ μεγάλη και θα έλεγα ότι εδώ θα ήθελα να αναφέρω και πότε υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα. Λοιπόν, μεγαλύτερη συχνότητα σε ερωτήσεις και ερωτοαπαντήσεις συνεργασίας διαιτολόγου με αθλητές με την πρωτοβουλία του αθλητή γίνονται στην αρχή της σεζόν που είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον για μερικούς που θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα ενεργητικά στην εντεκάδα, για παράδειγμα, και να σταθεροποιηθούν στην εντεκάδα, ή στη μέση της σεζόν που εκεί υπάρχει μια κρίση από τον προπονητή σε σχέση με το πιο αθλητικό δυναμικό θα προτιμήσει να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του. Δύο περίοδους έχω εντοπίσει ως τις περίοδους αιχμής που με την πρωτοβουλία του αθλητή γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις ερωτήσεις έναντι στον επιστήμονα διαιτολόγο. Τι θα συμβουλεύατε σε ένα νέο διαιτολόγο που θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού? Θα ξεκινήσει ενδεχομένως όπως δεν ξεκίνησα εγώ. Θα είχα την τύχη να είναι μια πρωτοβουλία της ίδιας ομάδας. Όμως, πολλές φορές αυτό χρειάζεται από τον ίδιο τον επαγγελματία. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα ένας συνάδελφος που πρέπει να διαμορφώσει είναι το καθηκοντολόγιο. Είναι το να καθορίσει ποια καθήκοντα θα κάνει
στην ομάδα που πρόκειται να συνεργαστεί. Πρέπει τα πράγματα να είναι ακόμα και γραπτά για να είναι κατοχυρωμένος με το ποια πράγματα πρέπει να γίνονται από τον επαγγελματία. Ένα γραπτό καθηκοντολόγιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πρότεινα σε έναν επαγγελματία για το λόγο που θέλει να ασχοληθεί με ένα σωματείο. Είναι αυτό ουσιαστικά που είναι το συμβόλαιο της συνεργασίας με τις ομάδες. Όχι συμβόλαιο με την ηλική του διάσταση, συμβόλαιο και με την ηθική και με την επαγγελματική διάσταση. Τι προσφέρουμε και για ποιο λόγο βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε πριν την προπόνηση, πόσες φορές την εβδομάδα, τι καταγραφή κάνουμε, πόσα report δίνουμε το μήνα, πότε χρειάζεται η αναφορά του διαιτολόγου, πόσες συναντήσεις πρέπει να γίνονται με, με το τεχνικό επιτελείο, τον γυμναστή και τον προπονητή, πόσες εισηγήσεις χρειάζονται το χρόνο, 3 ομιλίες, πόσα φυλάδια δίνουμε το χρόνο, 3-4 φυλάδια. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται και γίνονται πολλές φορές στην αρχή της συνεργασίας με μια αθλητική ομάδα και μετά αυτό ανατροφοδοτείται κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει αυτά να ανατροφοδοτούνται με το τι μπορεί να προσφέρει, τι καινούριο υπάρχει στην αγορά εργασίας ή στον χώρο της αθλητικής διατροφής, ώστε να εισαχθεί από τον εκπαιδευτή παύλα αθλητικό διαιτολόγο. Συνεργασία. Μην ξεχάσω να πω ότι όταν ξεκινά πρέπει να γνωρίζει ο συνάδελφος ότι χρειάζεται να κάνει και συνενέσεις αλλά να έχει και τις κόκκινες γραμμές του. Συνένεση, αλλά να έχουμε και τις κόκκινες γραμμές μας. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να γίνει αποδεκτό. Που πρέπει να γίνει αποδεκτό. Τι σημαίνει αυτό? Το προγραμματικό σνακ, ότι πρέπει να υπάρξει. Οι ηλεκτρολίτες, ότι πρέπει να υπάρξει. Η αξιολόγηση του λίπους μαδαζόματος, ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές, αλλιώς δεν γίνεται μια κανονική επαγγελματική συνεργασία. Άρα λοιπόν η συνεργασία σας με τον προπονητή και το γυμναστή θα πρέπει να είναι... Είναι διαρκής, μέσω κάποιων reports, τα οποία μπορεί να γίνονται σε εμάς. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα μηνιαίο report. Report κατάστασης, δηλαδή κατάστασης αθλητικής λίπους μαδασώματος, κατάσταση βάρους και βεβαίως κάποιους αστερίσκους όσον αφορά ιδιαίτερες συμβουλές και εξατομικευμένες. Δηλαδή, ο αθλητής χρειάστηκε να πάρει σίδηρο, ο τάδε αθλητής έριξε σημάδια κόπωσης τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο, μου ζήτησε την συνδρομή μου να του πω τι να κάνει μέσω της διατροφής ώστε να πάρει λίγο περισσότερη έτσι, ενέργεια, νιώθει γιωμένος, θα έλεγα, ενεργειακά. Αυτά χρειάζονται να δίνουν σε report, είτε απευθείας σε προφορικό λόγο, αλλά σίγουρα χρειάζεται τουλάχιστον μια μηνιαία καταγραφή. Να προλαβαίνετε. Άρα λοιπόν ενημερώνεστε για την επιβάρυνση και τη διάρκεια κάθε προπόνησης πριν το σχεδιασμό του διαιτολογίου των ποδοσφαιριστών. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και για το είδος και για το χρόνο. Έτσι, δηλαδή πόση ώρα. Τι είδος κάποιες φορές μπαίνουν στο γυμναστήριο για παράδειγμα. Εκεί ενδεχομένως να μην χρειάζεται μεγάλη ποσότητα να προετοιμάσεις οι ηλεκτρολίτες ή να πείσουν τους φροντιστές να προετοιμάσουν. Άρα χρειάζεται λοιπόν και γι' αυτό ξαναλέω ότι είναι σπουδαίο αυτό να γίνεται και καθημερινά, αλλά βεβαίως και πριν από την προπόνηση. Να ξέρουμε δηλαδή να βρισκόμαστε εκεί, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουν ένα προγραμματισμό οι γυμναστές και οι προπονητές το πώς θα κάνουν την εβδομάδα την προπονητική, αλλά μπορεί αυτό να μετασχηματίζει, να ανασχηματίζει, να χρειάζεται λοιπόν να βρισκόμαστε εκεί, γιατί μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα. Εξαιρετικά. Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η πρωτεΐνη για τον ποδοσφαιριστή και τι είδους πρωτεΐνη, να χαθήκατε προηγουμένως 15, 25 έως 25 γραμμάρια μετά τον αγώνα? Θα λέγαμε το πρώτο πρόβλημα.
Πρωτεΐνη χρειάζεστε την ημέρα. Χρειάζεται περίπου από 1,4 γραμμάρια ανά κιλοβάρους. Αυτό συνεπάγεται για έναν αθλητή περίπου στα 70 κιλά πάνω από 100 γραμμάρια πρωτεΐνης. Χρειάζεται λοιπόν η πληροφορία από μας εύκολη σε επίπεδο τροφίμων πώς μπορεί να πάρει κάποιος 100 γραμμάρια. Μπορούμε να δώσουμε πολλά παραδείγματα πώς μπορεί να πάρει κάποιος 100 γραμμάρια πρωτεΐνης. Έτσι. Να του βάλουμε δηλαδή ποια τρόφιμα δίνουν, ποια ποσότητα τροφίμων δίνουν 100 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Και βεβαίως η πρωτεΐνη είναι σπουδαία σε κάποια ποσότητα της τάξης των πάνω από 15-20 γραμμάρια αμέσως μετά την προπόνηση, γιατί συμμετέχει πολύ ενεργά στη μυϊκή ανασύνθεση αλλά και στην σύνθεση, την επανασύνθεση μυϊκού γλυκογόνου. Αν νομίζω με ρωτήσατε και σε ποια μορφή. Τι είδους πρωτεΐνη. Ναι, γιατί μου είπατε και ποια μορφή. Ασφαλώς πρέπει να πάμε σε υψηλή βιολογική αξία που έχει πυκνή ποσότητα πρωτικών στατικών, δηλαδή όπως είναι τα αυγά, όπως είναι το μοσχάρι. Αλλά βεβαίως και η μορφή, όπως σας είπα, η convenient μορφή, η γονική μορφή, μέσα στο γήπεδο, σε μορφή founder, μια καλή πρωτεΐνης που έχουμε βρει από την αγορά, που είναι και πιστοποιημένη και έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται, τα standards που χρειάζεται. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ καλοί να γνωρίζουμε και την αγορά που ισχύει στον χώρο της αθλητικής διατροφής. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ περιπτώσεις χορτοφάγων αθλητών? Όχι. Δεν έχω αντιμετωπίσει, να σας πω κάτι, έχω αντιμετωπίσει πολλούς Ραμαζάνι. Σε περίοδο Ραμαζάνι έχω αντιμετωπίσει αθλητές, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερες διατροφικές προσεγγίσεις. Να πω στους ακροατές μας ότι το Ραμαζάνι είναι θρησκευτικός αποκλεισμός της τροφής κατά τη διάρκεια της ημέρας, άρα αυτοί οι άνθρωποι σκεφτείτε ότι τρώνε μετά αφότου δύσει ο ήλιος μέχρι την Ανατολή. Δίνονται 2-3 καλά γεύματα σε εκείνο το διάστημα και βεβαίως χρειάζονται διατροφικοί χειρισμοί για την προστασία της ενυδάτωσής τους. Σκεφτείτε, γιατί έχουμε Ραμαζάνι τέτοια περίοδο συνήθως. Κάποιες εβδομάδες πιάνει πολλές φορές εβδομάδες του Ιουλίου που είναι και μεγάλη ημέρα και βεβαίως η προπόνηση γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί χρειάζεται τους διατροφικούς χειρισμούς, χρειάζεται τη συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο στο να μην βγαίνει ο αθλητής σε έντονη ιδιοφάνεια, να καθυστερεί να βγει. Ας πούμε, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Η ομάδα έχει προπόνηση 6:30 το απόγευμα, εκεί που ο ήλιος δεν είναι στο δυνατότερο του σημείο, αλλά είναι δυνατός. Καλό θα είναι αυτός ο αθλητής την προθέρμανσή του να μην την κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλιοφάνεια, να την κάνει σε ένα χώρο που έχει και κλιματισμό και δεν θα του κοστίσει σε υδρότα περισσότερο από ό,τι θα ήταν σε έναν χώρο εξωτερικό. Υπάρχουν χειρισμοί με το να του βάλουμε γυλαίκα με πάγους να τον ενυδατώνουμε έστω εξωτερικά, γιατί να αναφέρω ότι ο δροσισμός έχει ωφέλει ενυδατικά για έναν ασκούμενο, άρα του κάνουμε συχνούς δροσισμούς και βεβαίως τα γεύματα της ημέρας, τα οποία είναι αναγκασμένος να πάρει σε αυτά τα δύο γεύματα, το πρώτο γεύμα να το πάρει αμέσως μετά τη δύση του ηλίου ή καλύτερα αμέσως μετά την προπόνηση, πρέπει να πάρει το μεγάλο του γεύμα τότε για να κάνει γρήγορα επανασύνθεση μυϊκού γλυκογόνου και βεβαίως να πάρει και ένα καλό γεύμα λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, πάνω από 150 γραμμάρια υδατάνθρακες. Χρειάζεται να πάρει γύρω στα 500-600 γραμμάρια υδατάνθρακες, χωρισμένα βεβαίως σε 2-3 μεγάλα γεύματα, το ένα σίγουρα αμέσως μετά την προπόνηση και αμέσως μετά τη δύση του ηλίου και το ένα λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Γιατί επίπεδα θερμιδικής πρόσληψης σε καθημερινή βάση μιλάνε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Μιλήσατε λιγάκι για τους... Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα της καταγραφής της φυσικής του δραστηριότητας. Να πούμε ότι περίπου οι ανάγκες τους στην
τους, δηλαδή σε μια προπονητική διαδικασία που καθημερινή ξεπερνά τις 2 ώρες, οι ανάγκες στους θερμίδες είναι γύρω στις 4.000 θερμίδες περίπου, αν μιλάμε για έναν αθλητή της τάξης των 70-75 κιλών. Σίγουρα πρέπει να δώσουμε έμφαση στους υδατάνθρακες να ξεπερνάμε τα 5 γραμμάρια ανά κιλό βάρους την ημέρα και βεβαίως να γνωρίζουμε την περίοδο δραστηριότητας. Δηλαδή, σε μια προετοιμασία που είναι διπλές προπονήσεις, οι θερμιδικές τους ανάγκες ξεπερνάνε τις 5.000 θερμίδες. Και βεβαίως από αυτές τις 5.000 θερμίδες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό οι υδατάνθρακες, ξεπερνάνε σε επίπεδο εκατοστιαίο πάνω από το 60%. Υπάρχουν κάποια διατροφικά στοιχεία που προσλαμβάνουν σε ανεπαρκείς ποσότητες οι ποδοσφαιριστές και ποια είναι αυτά? Το συχνότερο είναι ότι υπάρχει, φαίνεται, το βλέπω και στους αθλητές μας, και αυτό το καταλαβαίνει κανείς μέσω της ανάκλησης 24 ώρων, η απουσία πολλών φυτικών ινών. Δεν είναι και πολύ λάτρηση περισσότερη της σαλάτας. Σκεφτείτε ότι δεν μιλάμε για ενήλικες, μιλάμε για νεαρούς ενήλικες. Σκεφτείτε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν έναν ο οποίος να τους παρασκευάζει την τροφή καθημερινά. Πρέπει να την βρίσκουν είτε να την προετοιμάζουν μόνοι τους. Ασφαλώς στο επαγγελματικό επίπεδο που βρίσκονται τώρα οι αθλητές μας, αυτή η δυνατότητα υπάρχει από τους περισσότερους. Έχουν κάποιον μάγειρα μαζί τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και μάγειρα μαζί τους. Ναι, καλά ακούσατε. Και βεβαίως οι περισσότεροι είναι και παντρεμένοι. Αυτό το αντιμετώπισα κυρίως σε περιόδους που δεν ήταν ο αστέρας σε αυτή την κατηγορία. Όπως σας είπα, έχουμε διαβάθμιση σε κατηγορίες μιας ομάδας, έχουμε και τη διαβάθμιση σε επίπεδο αθλητών. Το πρόβλημα αυτό το αντιμετώπιζα περισσότερο κατά το παρελθόν, που η ομάδα βρισκόταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και είχε και τους αντίστοιχους αθλητές που αντιμετωπίζαν λίγο πιο ερασιτεχνικά τη διατροφή τους. Και εκεί βεβαίως εντόπιζε κανείς εύκολα ότι δεν τρώνε πολλές φυτικές ίνες. Και αυτό που εντοπίζεται αρκετά συχνά, και αυτό το έχει διδάξει και η επιστημονική κοινότητα, είναι η γνώση του υδατάνθρακα. Πόσο σπουδαία είναι πριν και μετά την προπόνηση, κυρίως για το μετά την προπόνηση. Σας ανέφερα τη δοξασία. Α, να μην τρώμε υδατάνθρακα στο βράδυ, για να μην βάλουμε κιλά. Αυτό είναι μια δοξασία που ακούγεται πολύ συχνά σε γυμναστήρια, δυσιδαιμονίες και δοξασίες που δεν έχουν καμία δόση πραγματικότητας. Πόσο καλά λοιπόν ενημερωμένοι είναι οι προπονητές, γυμναστές και ποδοσφαιριστές για την αναπλήρωση υδρών? Το επίπεδο συμμόρφωσης ή το επίπεδο γνώσης, ξαναλέω, εξαρτάται από το επίπεδο της ομάδας, σε ποια κατηγορία βρίσκεται. Αν λέγαμε ότι τι μελέτες υπάρχουν καλοσχεδιασμένες, καλοσχεδιασμένες μελέτες λένε ότι ένα 10-15% είναι καλά ενημερωμένοι. Είτε μιλάμε για προπονητές, είτε μιλάμε για αθλητές. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία για μας είναι το εκπαιδευτικό εργαλείο. Δηλαδή, εμείς δεν είναι μια πληροφορία που δίνεται ξόφια μέσα μιας προφορικής εισήγησης, είτε προφορικού λόγου, έτσι απλά δομημένου και τελειώσαμε. Υπάρχουν μοντέλα, πρόσφατα, και αυτό έχω αρχίσει να το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου με τους αθλητές, πριν 2-3 χρόνια. Υπήρξε ένα μοντέλο που αναπτύξαν Ελβετοί επιστήμονες της πυραμίδας του αθλητή. Ναι, της πυραμίδας του αθλητή. Είναι ουσιαστικά μια πυραμίδα η οποία έχει τις ομάδες τροφίμων και έχει με πολύ κατανοητό τρόπο πόση ενέργεια χρειάζονται και από ποια αναλόγως με την προπόνηση που κάνουν. Κάθε ώρα παραπάνω που κάνουν δραστηριότητα χρειάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, μία μερίδα παραπάνω από την ομάδα αμύλου, από την ομάδα δημητριακών. Δηλαδή, πάνω κάθε ώρα προπόνησης χρειάζεται γύρω στα 100 γραμμάρια επιπρόσθετες υδατάνθρακες. Και τους έχεις με έναν τρόπο έτσι φωτογραφικό, πώς παίρνει κανείς επιπρόσθετα άλλα 100 γραμμάρια για κάθε μία ώρα προπόνηση από τροφές δημητριακών. Δηλαδή, 4-5 φέτες ψωμί ή 2 μπανάνες και 2 φέτες ψωμί. Τους δίνεις τέτοια νοήματα που σχετίζονται δηλαδή η διατροφική πληροφορία σε επίπεδο τροφίμων, γιατί οι διατροφικές οδηγίες πρέπει να δίνονται κυρίως σε επίπεδο τροφίμων. Δεν μετράνε
να λέμε γραμμάρια υδατανθράκων, μετράμε να λέμε ποσότητες τροφίμων. Φάε δύο φέτες ψωμί και δύο μπανάνες για να καλύψεις αυτό που χρειάζεσαι. Δεν θα αρέσει η μπανάνα, φάε μια μπαγκέτα και πιες και δύο ποτήρια χυμό για να πάρεις αυτά τα 100 γραμμάρια υδατανθράκων. Τους τα κάνεις λοιπόν κέρματα διατροφικά σε επίπεδο τροφίμων. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Ωραία. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, να ενημερώσω εγώ τους αγαπητούς φίλους και φίλες που συμμετέχουν, να ετοιμαστούν για τις ερωτήσεις τους, είτε αν έχουν μικρόφωνο να σηκώσουν το χεράκι και να τους δοθεί ο λόγος, αλλιώς στο πεδίο της συνομιλίας να τις γράψουν τις ερωτήσεις τους, ώστε να τεθούν στον κύριο Βεζελέτα. Σας ακούμε. Κύριε Γαλάνη. Αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστήρια για την παρουσία σας. Θυμάμαι, προσπάθησα να δω το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, γιατί προσδιορίζαμε κιόλα, αλλά από την άλλη παρακολούθησα αρκετά μεγάλο μέρος της ομιλίας. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε δύο θέματα και να μου επιτρέψετε να το κάνω. Το πρώτο είναι η κύκλιση ποδοσφαιριστών, είτε K15, K16, K19, αν θυμάμαι καλά, K21. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, προφανώς υπάρχουν, αλλά πώς θα κατατάσσεις εσύ στο δικό σου οργανωτικό διευθυντικό πλάνο, ένα κομμάτι. Πάμε να σου κάνω δύο τρεις ερωτήσεις συνέχεια, μπορώ άμα θέλεις να περιμένω την απάντηση σου και να προχωρήσω στην κάθε δύο ερωτήσεις. Όπως θέλεις εσύ, ενημέρωσε με το. Ακόμα λίγε διακοπές, αλλά κατάλαβα την ερώτηση. Αν κάποιος θα εμβολεύει, θα ήθελα να πω το εξής. Οργανωτικά και εκπαιδευτικά εργαλεία ουσιαστικά. Η διαχείριση αθλητών μικρότερης ηλικίας ήδη έχουν ξεκινήσει πιο συστηματικά με τις Ακαδημίες του Αστέρα και κάνουμε σε μηνιαία βάση μια εισήγηση η οποία γίνεται σε επίπεδο είτε PowerPoint είτε και φυλαδίων. Και εκεί ουσιαστικά όλη αυτή την πληροφορία, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα α μέχρι το ω. Το α είναι η εκπαίδευση διατροφική, δηλαδή ποια είναι τα θετικά στατικά. Υπάρχει δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος παρακολουθεί βεβαίως αυτό που συνάδει με εκπαίδευση στην κοινότητα και εκπαίδευση της διατροφής στην κοινότητα. Δηλαδή να κάνουμε κατανοητό, να εμπιστεύσουμε στους μικρότερους μας αθλητές πόσο η διατροφή επηρεάζει και βεβαίως όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται και αυτό γίνεται βεβαίως τμηματικά. Σκεφτείτε ότι σε μηνιαία βάση έχει καθοριστεί ήδη μια ατζέντα από μένα με την οποία πηγαίνω προετοιμασμένος να τους μιλήσω και να τους μεταφέρω την πληροφορία της διατροφής. Ασφαλώς γίνονται και οι αντίστοιχες μετρήσεις. Τα επιστημονικά δεδομένα για ηλικίες κάτω από 16 ετών δεν είναι πάρα πολύ καλά για το να κατατάξουμε το λίπος μάζα σώματός τους, όμως χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της, ας το πούμε, της διαφοροποίησης σε σχέση με την πρώτη μέτρηση. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή κάνουμε, παράδειγμα, το άθροισμα των δερματοπτικών, των δερματικών πτυχών τους από την πρώτη μέτρηση και βλέπουμε στην μονάδα του χρόνου, δηλαδή με το πέρας του χρόνου, πώς αυτά μεταλαμβαδεύονται είτε μέσω εμάς από την διατροφική εκπαίδευση, είτε μέσω των γυμναστών, είτε μέσω και της προπονητικής διαδικασίας, γιατί αλλάζει το σωματάκι των παιδιών. Βλέπουμε τις μετρήσεις εκ νέου και αξιολογούμε βεβαίως την πορεία μας. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεύτερο θέλω και θα το πάλι έχει να κάνει πάλι με ειδικές ομάδες που είναι ποδοσφαιριστές, να είναι
ήθελα λίγο να μας αναφερθείς προς το ποσό που συμμετέχουμε, αν έχεις συμμετείχει ποδοσφαιριστές διαδικούς ή συνδοεξαρτώμενες διαδικούς και περιστατικά με χιλιοδεατήσεις. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα καλύτερα. Ζητάω συγγνώμη γιατί έχω τρία συστήματα ανοιχτά. Κατά συνέπεια ενδεχομένως αυτό να επηρεάζει όταν ρωτάω και εγώ. Ζητώ συγγνώμη. Μιλήσα λίγο για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαβητικοί, ινσουλινοεξαρτώμενοι ή άτομα με υψηλή ινσουλινοαντίσταση κατά τη διάρκεια της μακράς αθλητικής ποδοσφαιρικής τους διαδρομής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά ή αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε περισσότερο σε αυτό το τομέα. Σε μένα δεν έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά. Αποτελούν ένα πολύ εύλογο ερώτημα, πράγματι. Αν πρόσεξε κανείς τις ερωτοαπαντήσεις που κάναμε, μιλήσαμε για υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και όσο πιο υψηλός είναι ο γλυκαιμικός δείκτης, τόσο πιο πολύ γρήγορη είναι η ανάκτηση του μυϊκού γλυκογόνου και η ανάκτηση της σωματικής κατάστασης του αθλητή με τέτοια μορφή υδατανθράκων. Τότε πρέπει να πούμε στο κόστος ωφέλεια, δηλαδή το κατά πόσο το βαθμό βαρύτητας μάλλον της ινσουλοαντίστασης. Αν μιλάμε για έναν διαβητικό ο οποίος παρακολουθείται με ινσουλίνη, παρακολουθούμε τα σάχαρά του και δίνουμε την αντίστοιχη διατροφική αγωγή πριν ή μετά την προπόνηση, και όταν μιλάμε για μετά την προπόνηση, εκεί είναι το κυρίαρχο που πρέπει να προσέξουμε, ότι εκεί ενδεχομένως δεν πρέπει να καταφύγουμε σε υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και ας μην κάνει τη μέγιστη αποκατάσταση, ας την κάνει από υδατάνθρακες, έστω μεσαίου γλυκαιμικού δείκτη, για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση. Εκεί λοιπόν δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε αυτό που λέμε κόστος ωφέλεια. Δηλαδή κοιτάμε τι πρόβλημα υπάρχει. Σίγουρα αυτό το πρόβλημα που υπάρχει μπορεί να μην επιφέρει το μέγιστο ή βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα που γίνεται, ας πούμε, στην παρούσα μέσω υψηλού γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες αμέσως μετά την προπόνηση. Αυτό θα το δούμε στην πράξη, την συμπεριφορά της γλυκόζης του αίματος του με τους αντίστοιχους υδατάνθρακες που δοκιμάζουμε και δίνουμε μετά την προπόνηση. Αγαπητέ Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω και για δεύτερη φορά για την ενημέρωση που μας δίνεις. Τρίτο, πιστεύω ότι με την ενημέρωση θα κλείσω τον κύκλο των δικών μου ερωτήσεων. Ζητάω συγγνώμη που πήρα από τους συμμετέχοντες την πρωτοκαθεδρία στις ερωτήσεις. Απλώς θα πρέπει να φύγω για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Το τρίτο είναι να κάνει με την ανάπτυξη του επαγγέλματος του αθλητικού διαιτολόγου, το οποίο θα πρέπει για μένα να είναι συνυπασμένο με τις ομάδες Super League, Football League, βόλεϊ, μπάσκετ και άλλων ομαδικών αθλημάτων. Πιστεύω ότι ο σύνδεσμος, ο δικός μου, σε συνδυασμό με τις εταιρείες όπως είμαστε εμείς, που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό των ομάδων, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να προβάλλουμε τη θέση αθλητικού διαιτολόγου και να προβάλλουμε την αναγκαιότητα. Εμείς τουλάχιστον από τη δικιά μας την πλευρά είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες προσπάθειες και θα ήθελα να ακούσω και την δικιά σου άποψη. Να μιλήσουμε για να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο διαιτολόγος γενικώς σε οποιαδήποτε κοινότητα, έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι η εισαγωγή. Αλλά σκεφτείτε και το είπα και στη συνέντευξη σε κάποιο ανύποπτο χρόνο, θα το πω και πάλι να το δώσω μια πιο καθαρή απάντηση. Ο διαιτολόγος είναι σπουδαίος γιατί τελικά το κόστος το υλικό του να δίνει κάποιος κάποια ανταμοιβή σε αυτόν τον διαιτολόγο
Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το έμεσο κόστος ή άμεσο που προκύπτει από διατροφικά λάθη. Γιατί? Γιατί συμβάλλει ο διαιτολόγος πάρα πολύ στην πρόληψη τραυματισμών, στην πρόληψη ιώσεων, στην αντιμετώπιση τραυματισμών, στην αντιμετώπιση λοιμώξεων και ούτω καθεξής. Να πω για παράδειγμα ότι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ένα ούρτι, έτσι λέγονται αυτές οι λοιμώξεις, συμβαίνουν πολύ συχνά σε ελίτ αθλητές. Αυτές είναι ένα πολύ σημαντικό topic, ο οποίος, αν είσαι ένα παρένθεση, έτσι να δώσω και την εξειδίκευση για να καταδείξω ότι η απάντηση ενισχύεται ακόμα περισσότερο, ότι εκεί ο διαιτολόγος μπορεί να προλαμβάνει τέτοιου είδους καταστάσεις, οπότε έχουμε περισσότερες μέρες εργασίας του επαγγελματία αθλητή, περισσότερες μέρες που μπορεί να μας αποδείξει το ταλέντο του και την βέλτιστη δυνατή απόδοσή του, το οποίο θα φέρει τα κέρδη κυρίως δόξας, αλλά δευτερευόντως και υλικά κέρδη για μια ομάδα επαγγελματική μέσω περισσότερων εισιτηρίων, μέσω περισσότερων χορηγών και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι με την απάντησή σου έχεις καλύψει ένα πολύ σημαντικό βαθμό την απορία, τον προβληματισμό, το δικό μου. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου κάθε ομάδας θα πρέπει να καταλάβουν ότι με το έμψυχο δυναμικό, το επιστημονικό και ενδεχομένως και με τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό μπορεί να προλάβουν οικονομικές αφεμάξεις οι οποίες θα προκύψουν από το μη σωστό ενδιαφέρον απέναντι στους αθλητές που θα πρέπει να είναι η κορονίδα της προσπάθειας κάθε ομάδας να τους κρατάει όσο το δυνατόν υγιέστερους και αποδοτικότερους. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είναι κτήμα του διαιτολόγου. Γι' αυτό σας είπα και σε κάποια στιγμή τη συνέντευξη είπα από τα καθήκοντα του διαιτολόγου. Είναι οι κόκκινες γραμμές, μία από τις κόκκινες γραμμές είναι η ανάληψη της ευθύνης, γιατί πρέπει να παίρνουμε και την ευθύνη, ας πούμε, της παροχής είτε σε τεχνολογικό εξοπλισμό, είτε και σε διατροφικά συμπληρώματα. Δηλαδή, σκεφτείτε μια εταιρεία η οποία έχει ένα budget. Εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας. Υπάρχει ένα budget, το οποίο υπάρχει ανάληψη ευθύνης από μένα, από τον διαιτολόγο, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνιέται, τουλάχιστον όσον αφορά τη διατροφή τους και τα συμπληρώματα, τα ειδικά τρόφιμα που χρειάζεται. Αυτό το budget είναι ετήσιο, καλούμε να μην το ξεπερνώ και καλούμε να παίρνω τις καλύτερες δυνατές προσφορές για να μπορέσουμε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Να δοθεί ο λόγος στον κύριο Μάλαχα, εάν έχει μικρόφωνο. Κύριε Μάλαχα, σας ακούμε. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί με την κλειδαριά για να διατυπώσετε την ερώτησή σας. Πολύ ωραία, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω σε ευχαριστήρια για την παρουσίαση. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, αναφέρατε ότι πρέπει να δίνουμε τουλάχιστον 1,4 γραμμάρια πρωτεΐνης. Αναφέρατε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε και ανάλογα την περίοδο. Δεν άκουσα το τέλος ερώτησης. Μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε σε ποσότητα πρωτεΐνης και ανάλογα με την περίοδο προετοιμασία, αγωνιστική περίοδο. Δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα 2 γραμμάρια. Πάνω από 2 γραμμάρια δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα. Υπάρχει το ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από 1,4 έως 2 γραμμάρια πρωτεΐνης, γιατί το περισσότερο συνδέεται με υπαρκτικές βλάβες, για παράδειγμα, συνδέεται με κακή απορρόφηση υγρών. Επομένως, εκεί είναι το μεγαλύτερο κατόπιν που δεν πρέπει να ξεπερνάμε. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο, η περίοδος που έχει περισσότερη εργασία για τους αθλητές, δηλαδή οι διπλές προπονήσεις, είναι κατανοητό ότι τουλάχιστον μέσω των μεταγωνιστικών γευμάτων πρέπει να καλύψουμε τουλάχιστον 40-50 γραμμάρια αμέσως μετά την προπόνηση. Άρα, κατ' επέκταση, εκεί μπορεί να πλησιάσουμε τα 2 γραμμάρια. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με την ποσότητα της προπόνησης, αλλά και τη συχνότητα που γίνεται. Γιατί αν γίνει μια διπλή προπόνηση στην αγωνιστική σεζόν, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται έναν ιδιαίτερο διατροφικό χειρισμό. Αν αυτό όμως είναι
στα πλαίσια της προετοιμασίας, που είναι πολλές μέρες μαζεμένες από τις διπλές προπονήσεις και έχουμε καταπώνηση, μπορεί να πλησιάσουμε και να ξεπεράσουμε και το 1,7 γραμμάρια και να προσεγγίσουμε ακόμα και τα 2 γραμμάρια. Και σε μερικούς αθλητές μπορεί αυτό να είναι και σύσταση, γιατί μπορεί να βρίσκονται σε κακή κατάσταση, σε υποφρεξία για παράδειγμα. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Μαϊδης έχει διατυπώσει τις ερωτήσεις του. Φαντάζομαι, κύριε Μαϊδη, για να τις γράψετε θα έχετε μικρόφωνο, άρα να τις διαβάσω. Σωστά. Πατήστε ένα ναι. Ο κύριος Μαϊδης αναφέρει. Η ερώτηση είναι αφορά το πόσο αναγκαίος θεωρείται ο διαιτολόγος σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πιστεύει από την εμπειρία του, έχοντας εργαστεί σε επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα, ότι ο αθλητής αργά ή γρήγορα αντιλαμβάνεται την επίπτωση που έχει η διατροφή παύλα ενυδάτωση στην αύξηση της απόδοσής του. Και συνήθως, όσο μεγαλύτερος είναι σε ηλικία ο αθλητής ή όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο που αγωνίζεται, τόσο σημαντικότερη θεωρείται η διατροφή του. Πώς όμως θα πιστούν αυτοί που αποφασίζουν για τις ομάδες, διοικούντες κτλ. Για την αναγκαιότητα του διαιτολόγου και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως διαιτολόγοι προς την κατεύθυνση αυτή. Μίλησα με τον κύριο, στην ερώτηση του κύριου Γαλάνη, θα μεταφέρω αυτά που κάναμε μέσα στις συνομιλίες με τον κύριο Γαλάνη που κάναμε μόλις πριν. Δηλαδή, ο διαιτολόγος χρειάζεται, όχι καταρχήν, το ξαναλέω και θέλω να το πω μάλλον και με άλλα λόγια, δεν είναι μια πληροφορία που δίνει ο διαιτολόγος στεγνή. Δηλαδή η διατροφική πληροφορία καλό θα είναι να περιλαμβάνει εργαλεία μέσα από τα οποία θα γίνει και το τελικό αποτέλεσμα που λέγεται τροποποίηση. Τροποποίηση της συμπεριφοράς ή διοχέτευση της γνώσης. Φαίνεται ότι ακόμα και οι μη καθητές δεν έχουν επίπεδο γνώσης και συμμόρφωσης, θα έλεγα περισσότερο το γνώσης. Οι μελέτες που έχουν γίνει είναι κατά το παρελθόν βεβαίως, δεν είναι την τελευταία δεκαετία. Δυστυχώς δεν έχουμε ανασκόπηση, έχουμε απλά μερικές διάσπαρτες μελέτες και έρευνες που εξετάζουν το κατά πόσο γνωρίζουν την διατροφή και την επιστήμη της διατροφής οι αθλητές ή οι άνθρωποι που ασχολούνται μέσα σε μια ομάδα. Τα αποτελέσματα που υπήρξαν πριν μια-δύο δεκαετίες που είχαν γίνει καλοσχεδιασμένες μελέτες τελευταία φορά δείχνανε πολύ πενιχρά αποτελέσματα. Λιγότερο από ένα στους 10 αθλητές έχει βασικές γνώσεις διατροφής. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι ο διαιτολόγος καλείται να λύνει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με διατροφικούς μύθους. Όσον αφορά την αλόγιστη χρήση συμπληρωμάτων και ποιων συμπληρωμάτων. Καθιστά ανεπαρκή πολλά συμπληρώματα ένας διαιτολόγος. Θα πω παραδείγματα, όπως για παράδειγμα, παραδείγματα που έχουν να κάνουν ας πούμε, με την προσπάθεια για ρύθμιση του βάρους και την ρύθμιση του σωματικού λίπους, συμπληρωμάτων που κυκλοφορήσανε και εμείς οι διαιτολόγοι ουσιαστικά τα κάναμε να ανασχεθούν από την αγορά. Όπως συμπληρώματα λεκυθίνης, για παράδειγμα. Πουθενά δεν φαίνεται ότι η χορήγηση λεκυθίνης μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του βάρους ή του λίπους σώματος. Αυτό το αναφέρω ως ένα παράδειγμα. Δηλαδή, το πόσο σημαντικό είναι ο διαιτολόγος να παρέχει όχι μόνο αυτή τη γνώση που μπορεί να τη βρει κάποιος από ένα καλά ενημερωμένο διαδικτυακό φόρουμ, πόσο σημαντικό είναι ο διαιτολόγος γιατί ουσιαστικά αυτός μεταφέρει συνδυασμένες γνώσεις. Όλο το box του αθλητή, ασκούμενου, πολίτη, άνθρωπου που πάει στο σπίτι του και πρέπει αυτό το box να περιλαμβάνει τροποποιήσεις που δεν σχετίζονται με το ίδιο το φαγητό μόνο, αλλά και με την προετοιμασία του φαγητού, με τον προγραμματισμό του χρόνου για το πώς να αντιμετωπίσουμε ένα προαγωνιστικό ή μεταγωνιστικό σνακ. Λοιπόν, δεν είναι μια πληροφορία απλή,
είναι μια συνδυασμένη πληροφορία που πρέπει να γίνεται και εργαλειακά, εκπαιδευτικά, μιλώντας σε ενήλικες. Ο κύριος Νικόλαος Ντάφλος σας ρωτάει. Είναι ότι έχει καταλάβει και την απάντηση. Όταν η ομάδα παίζει εκτός έδρας, ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των παιδιών, οι φροντιστές? Αυτό το ρίζουμε ανάλογα με την αυτό το καθορίζουμε από το παραεδρικό επιτελείο, δηλαδή εφόσον εγώ δεν συμμετέχω στην αποστολή, έτσι, που δεν συμμετέχω, δεν πηγαίνω σε αγώνες εκτός έδρας, εγώ είμαι αναγκασμένος και επιφορτισμένος με το να εκπαιδεύσω το προσωπικό που χρειάζεται. Έχω καθορίσει και έχω καθιστήσει υπεύθυνους τους φυσικοθεραπευτές, για παράδειγμα, συγκεκριμένους και κάποιους γυμναστές. Τους έχω δώσει γραφτά τις οδηγίες. Έχω παρακολουθήσει κάποια αποστολή ως δειγματοληπτικό έλεγχο στο πώς πρέπει να λειτουργούμε. Βέβαια, σε αυτές τις κατευθυντήριες υπάρχουν και πληροφορίες και για την ώρα και για την ποσότητα του συμπληρώματος που χρειάζεται να δοθεί και για την ώρα και για την ποσότητα της τροφής. Έχουν δοθεί οι οδηγίες και στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η ομάδα στο ποιο μενού πρέπει να φτιάξει. Υπάρχουν οι φόρμες επικοινωνίας μαζί μου με τις οποίες εγώ συνομιλώ μαζί τους. Ξαναλέω ότι χρειάζεται να γίνει και ένας δειγματοληπτικός έτσι έλεγχος το να βρεθώ σε μία αποστολή. Δεν συμμετέχω, είναι η αλήθεια, στις αποστολές εντός και εκτός έδρας. Συμμετέχω εντός έδρας, κάνω μία επίσκεψη εύφορδος, ας το πούμε, στο ξενοδοχείο που υπάρχει ο εγκλεισμός της ομάδας και όσον αφορά σε εκτός έδρας, αυτό γίνεται δειγματοληπτικά. Όμως έχω καθορίσει και έχω καθιστήσει υπέρ των συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένες γραπτές εντολές στο τι, πώς, πού και τι ώρα και πόσο κτλ. Κτλ. Η δεύτερη ερώτηση του κύριου Ντάφλου. Κάποιες αυξημένες ανάγκες σε μερικά συστατικά όπως ηλεκτρολίτες δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν με αυξημένη πρόσληψη σε φρούτα και λαχανικά δεδομένου και των αυξημένων αναγκών σε ενέργεια? Ασφαλώς. Ασφαλώς. Ασφαλώς και μπορούν να δοθούν και μέσω τίμων φρούτων δηλαδή. Απλά οι ηλεκτρολίτες συστήνονται ηλεκτρολίτες παρουσίασης υδατανθράκων 4 με 8% στην προπονητική τους διαδικασία και εφόσον υπάρχει διαδικασία που ξεπερνά τη μία ώρα, μόνο τότε συστήνεται το να υπάρχει παρουσία υδατανθράκων μέσα στο ρόφημα. Όμως θα μπορούσε να γίνεται αυτό με νερό και με απλή στερεά τροφή γρήγορα που μειώσουμε, όπως είναι η μπανάνα για παράδειγμα, να πάνε 2-3 μπουκές μπανάνα κάθε 20 λεπτά, να παίρνουν πράγματι την ενέργεια που χρειάζονται, ασφαλώς παρέα με το νεράκι, παρέα με το απλό νερό. Ασφαλώς θα πάρουν την ενέργεια που χρειάζονται πράγματι, ακόμα και με ξηρά τροφή. Απλά είναι βολικό να είναι σε μορφή ηλεκτρολίτη, σε πόσιμη μορφή, για να μπορεί και ταυτόχρονα και να ξεδιψά και είναι και η ωραιότερη γεύση. Παίζουν ρόλο αυτά. Είναι σημαντική και η θερμοκρασία για να έχουμε την καλύτερη απορρόφηση αυτών των υδατανθράκων και βεβαίως και την ποσότητα, ούτε πολύ ζεστά, ούτε βεβαίως πολύ παγωμένα. Και θα έλεγα, θα προσθέτω ότι είναι σημαντικό και να προσέξουμε τον δροσισμό. Είναι μια λεπτομέρεια, ειδικά σε αυτούς τους θερινούς μήνες, στην Ελλάδα είναι υψηλές θερμοκρασίες, να κατατείνεται ως πληροφορία ότι ο δροσισμός, δηλαδή το αυτομπουγέλωμα, παίζει ρόλο στην καλύτερη ενυδάτωση του αθλητή. Ο κύριος Μαγιδής θα ήθελε περισσότερη διευκρίνηση όσον αφορά το τι χρειάζεται για τον Όλγη να κάνουν ώστε να καταστεί η σημαντικότητά στους διηγούντες, στους τεχνικούς, στους διευθυντές, να καταστεί γνωστή η σημαντικότητα των διαιτολόγων. Είναι ουσιαστικά σαν να κάνουμε μία προβολή του εαυτού μας.
Δηλαδή, αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Όπως γίνεται, να δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς δεχόμαστε πολλές φορές ως διαιτολόγοι πλασιέ ιατρικούς επισκέπτες, που ουσιαστικά τι κάνουν αυτοί οι ιατρικοί επισκέπτες, θέλουν να μας προβάλλουν την πραγμάτια τους. Έτσι, καλός ή κακός. Θέλουν να μας την προβάλλουν χρησιμοποιώντας μελέτες, χρησιμοποιώντας βιντεοπροβολές, χρησιμοποιώντας PowerPoint, χρησιμοποιώντας έντυπο υλικό σε τύπο Word. Μόλις είπα τέσσερις διαφορετικούς ή και μαζί που μπορούν να συνυπάρχουν να προβάλλουν τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μία παρουσίαση σε PowerPoint, να πάμε να δώσουμε ένα ραντεβού με τον διοικούντα, να του πούμε να έρθω στο χώρο σου, αν έχουμε προτζέκτορα να το κάνουμε με τον προτζέκτορα που έχουμε, τον δικό μας, ή μπορεί να το κάνουμε στο γραφείο μας ή σε ένα υπολογιστή που να βάλουμε αυτή την παρουσίαση και πατώντας ένα κλικ να δείχνουμε τι μπορεί να προσφέρει ένας διαιτολόγος και πώς μπορεί αυτό το κόστος, για παράδειγμα, αναφέρω ένα παράδειγμα, το κόστος, το υλικό της συνεργασίας μπορεί να καλυφθεί μέσα από τις διεργασίες του διαιτολόγου. Γιατί πράγματι ένας διαιτολόγος μπορεί να καταφέρει τελικά να καταφύγει σε αυτή την σπουδαιότητά του και μέσα και από αυτό. Ότι μπορεί να γλιτώσετε πολλά λεφτά από επιτίδιους που μπορεί να έρθουν να σας πουλήσουν ένα συμπλήρωμα το οποίο δεν χρειάζεται να πάρετε καθόλου. Μπορεί να μην χρειάζεται να τρώτε την ποσότητα του φαγητού που τρώτε πριν από έναν αγώνα. Για παράδειγμα, εμείς για παράδειγμα λέμε ένα προαγωνιστικό γεύμα δεν χρειάζεται καθόλου σχεδόν παρουσία πρωτεΐνης. Μπορεί ένα γεύμα μόνο μακαρόνια, το οποίο είναι και φθηνότερο, να έχουμε έτσι ουσιαστικά λιγότερη υλικό κόστος για την ομάδα. Γενικώς, με διάφορους τρόπους μπορούμε να πείσουμε τον διοικούντα, είτε με βιντεοπροβολή, είτε με μια παρουσίαση PowerPoint, βεβαίως και ένα Word στο οποίο μπορούμε να δείξουμε και να καταδείξουμε ποια είναι τα καθήκοντά μας, πότε βρισκόμαστε, ποιες ώρες, ποιες μετρήσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε το λίπος του μάζα σώματος, γιατί είναι σημαντικό το βάρος για την αύξηση, γιατί εμείς μπορούμε να προσθέσουμε μέσω της επιστημονικής μας επάρκειας τους καλύτερους δυνατούς χειρισμούς για να πετύχει την καλύτερη δυνατή ενυδάτωση, που αυτή σημαίνει αυξάνεται ένα 10% η απόδοση, άρα έχει ένα πλεονέκτημα η ομάδα με έναν διαιτολόγο. Γενικώς δηλαδή τα δυνατά σημεία του διαιτολόγου. Έτσι, πώς γίνεται μια SWOT ανάλυση με τα δυνατά και αδύνατα σημεία, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα strengths που χρειάζεται και να υπάρχει ένας διαιτολόγος σε μια ομάδα. Και τα opportunities. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετζελέτο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συμμετέχοντας θέλει να θέσει την ερώτησή του στον κύριο Πετζελέτο. Ή να αναφέρει τις δικές του απόψεις να γίνει μια συζήτηση. Περιμένω την ερώτηση του κύριου Ντάφλου, ο οποίος θα θέσει μια ερώτηση σε πρακτικό επίπεδο. Κύριε Πετζελέτο, έχετε κάτι εσείς να πείτε, μέχρι να γράψει την ερώτηση του κύριου Ντάφλου. Να πω ότι ο αθλητικός διαιτολόγος είναι ένα topic που χρειάζεται λίγο περισσότερο ξεκαθάρισμα στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται και πολιτιακά να καθοριστεί στο μέλλον ενδεχομένως τα καθήκοντα, ποια είναι τα καθήκοντα ενός αθλητικού διαιτολόγου. Αυτά τα έχει καταγράψει η Ακαδημία η Αμερικάνικη των Διαιτολόγων. Είναι εύκολο να τα εφαρμόσουμε ως ιδέες, δύσκολο να τα εφαρμόσουμε ως πολιτεία και ως μια χώρα στην οποία υπάρχει ευνομία σε επαγγελματικό επίπεδο κατοχύρωσης, αλλά και κατάρτισης, αλλά και παρουσίας
αυτών που χρειάζεται, των ανθρώπων που τελικά αυτοί χρειάζονται και δεν χρειάζονται διάφοροι οι οποίοι καλούνται ή αυτοαποκαλούνται ότι μπορούν να είναι αυτοί που είναι καταρτισμένοι να δώσουν οδηγίες. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό και ο χώρος αρνητικής διατροφής είναι γεμάτος τέτοιος. Βεβαίως υπάρχουν βελτιώσεις στον χώρο. Ο κύριος Δάφλος λοιπόν ρωτάει, οι αθλητές πώς αντιδρούν στο δεδομένο της μεγάλης ποσότητας φαγητού που απαιτείται. Η αλήθεια είναι ότι απορώ καμιά φορά, γιατί πολλές φορές νιώθω ότι δεν τρώνε όσο χρειάζεται. Και αυτό το άγχος το παθαίνω όταν βρίσκομαι κοντά στην ομάδα, όταν είναι σε αποστολή, δηλαδή τρώνε όλοι μαζί και βλέπω πώς φτιάχνουν το πιάτο τους. Εγώ προσπαθώ να τους πω το πιάτο σας έτσι πως είναι πάνω από το μισό πιάτο πρέπει να είναι γεμάτο υδατάνθρακες, το 1 τέταρτο του πιάτου να έχει την πρωτεΐνη και περίπου το 1 τέταρτο να έχει τη σαλάτα. Εκεί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές νιώθω ότι δεν το καταφέρνουν. Η αλήθεια είναι ότι ναι, σε πολλούς είναι δύσκολο και συνήθως συμβαίνει αυτοί οι άνθρωποι να είναι και λιγότερο ανθεκτικοί. Δηλαδή είναι αυτοί που έρχονται πιο συχνά στο διαιτολόγο να του πούνε ότι νιώθω κόπωση, ότι νιώθω κούραση, ότι δώσουν κάτι να έχω διέγερση πριν από την προπόνηση. Αυτό το ακούω από τέτοιου είδους αθλητές. Εκεί καλούμαστε να το μετασχηματίσουμε αυτό. Είναι δύσκολη εργασία, δεν είναι εύκολο. Δεν νομίζουμε ότι του το είπαμε θα γίνει. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή μετασχηματισμού και ανασχηματισμού της πληροφορίας που δίνουμε τελικά ώστε να γίνει πιο πιστικό ότι παράδειγμα σε ένα πιάτο αθλητή πριν από έναν αγώνα δεν νοείται να μην γεμίσει ένα πιάτο γεμάτο με μακαρόνια ή και ρύζι ή και με συνδυασμό αυτών. Εκεί, ανοίγω μια παρένθεση, είναι πολύ σπουδαίο να μην είμαστε μονότονοι. Πρέπει συνταγές, πρέπει είδος ζυμαρικού, είδος του αμυλώδους τροφίμου ή εν πάση περιπτώσει του τροφίμου που προσφέρει οι υδατάνθρακες να είναι σε διαφορετικές μορφές ώστε να έχουν παρουσία ταυτόχρονη σε ένα μουφέ για παράδειγμα, ώστε τελικά αυτοί οι υδατάνθρακες να παρθούν με πολλούς τρόπους αλλά τελικά στην ποσότητα που χρειαζόμαστε. Να το πω με παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητό. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε, ας πούμε, να προετοιμάσουμε ένα γεύμα στο οποίο να προσέχουμε ένα μπαγκετάκι. Να έχει και ένα μπαγκετάκι, το οποίο ουσιαστικά μεταφράζεται σε τρεις φέτες ψωμί. Σε τρία ισοδύναμα υδατανθράκων, δηλαδή σε πάνω από 45 γραμμάρια υδατανθράκων. Αυτό τους το βάζουμε σαν ένα ορεκτικό. Έτσι διασφαλίζουμε την παρουσία κάποιας ποσότητας υδατανθράκων που χρειάζονται. Μετά, με ένα επαρκές πιάτο με μακαρόνια ή και ρύζι ή και πατάτες, με ωραίες συνταγές, ή μπορεί να είναι μαζί αυτά, δηλαδή να υπάρχουν και μακαρόνια, να υπάρχει και ρύζι και να πάρουν και αυτά δύο σε συνδυασμό, έτσι μπορούμε να πετύχουμε τελικά την ποσότητα που χρειάζεται. Έτσι μόλις ανέφερα και ένα παράδειγμα. Πάρα πολύ ωραία. Να περιμένουμε ένα λεπτό, μήπως κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Νομίζω, κύριε Βεζελέτο, ότι ολοκληρώσαμε για απόψε την διαδικτυακή συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε και άλλα πριν.
Ένα, νομίζω ότι ήταν μια παραγωγική και συζήτηση με τους αδέλφους. Εγώ, να ξέρετε, είμαι στη διάθεση και των συναδέλφων. Πολλές στιγμές, λόγω, περισσότερο δεν το λέω λόγω επιστημονικής επάρκειας, αλλά θα έλεγα περισσότερο βιωματικής επάρκειας, ότι μπορεί κάποιος οποιαδήποτε στιγμή να έχει κάποια ερώτηση να μου απευθύνει, είτε μέσω της τεχνολογίας και μέσω του Science Web, βεβαίως, αλλά και βεβαίως ο καθένας ιδιωτικά. Εγώ είμαι στη διάθεση, είναι πολύ σπουδαίο να ανταλλάσσω απόψεις. Πολλές φορές μαθαίνω και πράγματα, πολλές φορές και από αυτά που βλέπω από συναδέλφους. Να προτείνω ότι δεν είναι μόνο τα συνέδρια, είναι και τα πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή το να βρεθούμε, ας πούμε, σε ένα χώρο μαζί με την ομάδα στο εξωτερικό, για παράδειγμα, που παίζει μια ομάδα του εξωτερικού, μπορεί να πάρουμε από εκεί πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζεται από αυτούς η διατροφή και τι βάζουν ανάλογα και με την ιδιαιτερότητά τους, βεβαίως. Ας πούμε, να παραφέρω ένα παράδειγμα, μια ιταλική ομάδα που σέβεται τον εαυτό της έχει πολύ ωραίες πίτσες, για παράδειγμα, και ωραίες συνταγές που δεν είναι τόσο λιπαρές και προσφέρουμε τους διατάφραγες που χρειάζεται. Εγώ να αναφέρω ότι προσπάθησα να το βάλω αυτό, ας πούμε, σε ομάδα, γιατί είναι γευστικό, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενα από αυτούς που το προετοιμάσαν. Αυτά ήθελα να πω, κύριε. Είμαι προσταγμένος και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Είναι τιμή σας που μοιράζεστε τις εμπειρίες σας. Και πιστεύω ότι οι αγαπητοί συμμετέχοντες έμειναν ευχαριστημένοι. Είχαμε κοντά μας έναν σπουδαίο επαγγελματία διατολόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα για την συνεργασία, την όποια συνεργασία είχαμε. Χάρηκα που σας γνώρισα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Ελπίζουμε σε μια μελλοντική ξανά διαδικτυακή δραστηριότητα, ένα webinar ενδεχομένως. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Αγαπητές λοιπόν κυρίες και αγαπητοί συμμετέχοντες, σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τη διαδικτυακή μας συνέντευξη του επαγγελματία και να σας ενημερώσω ότι σε λίγες μέρες η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Μπερδελέτου θα είναι διαθέσιμη και στο κανάλι μας στο YouTube. Να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά και σας περιμένουμε σε ένα μελλοντικό webinar της επιλογής σας. Καληνύχτα σας, καληνύχτα κύριε Μπερδελέτο από την Αθήνα. Κάθε καλό, να είστε όλοι καλά.